Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Frame Rate εδώ στο κανάλι των Unboxholics. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί καταρχάς έχει βρωμήσει LA. Αυτή τη στιγμή εγώ... όχι από εδώ μεριά. Το μυρίζω. Μυρίζει λίγο LA δίπλα μου, μυρίζει Αμερική. Έχει δηλαδή μια άλλη μυρωδιά σήμερα αυτή η εκπομπή, τέλος πάντων. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί έχουμε δίπλα μας τον πρόεδρο των προέδρων, ο οποίος έχει επιστρέψει επιτέλους στη βάση του πίσω στην Κρήτη και έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα για το μεγάλο ταξίδι του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γεια σου κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθες πίσω. Αλλά είσαι το ίδιο όμορφος. Δεν ομόρφινες, ευτυχώς. Ευτυχώς δεν πήγε σε κανέναν αυτούς τους πλαστικούς χειρουργούς που είναι μόδα εκεί στο Λος Άντζελες. Ένας χαμός, ένας χαμός. Ναι, ναι. Τι λέει η φίλη μας εκεί μου. Καλά είναι. Καλά είναι, την είδες. Καλά είναι. Καλά είναι, ναι. Σας είδα, βγήκατε κιόλας με την παρέα και οικογενειακά εκεί με όλους τους Καρντάσιαν. Ναι, ναι, το έχεις αυτό, το έχεις αυτό. Μας περίμενε, εντάξει. Στους δείχνεις αυτόγραφο. Αυτόγραφο, τι έδωσες. Όχι, ξέρεις τι ρωτούσαν οι Καρντάσιαν στον Πρίτσκα. Πώς μπορούν να κάνουν χωρίς να πληρώσουν δισεκατομμύρια τόσο λευκά δόντια σαν του Πρίτσκα. Και δεν μπορούσαν να το καταφέρουν. Λοιπόν, έχουμε τον Nike Ferrari σε κλίμα Μουντιάλ από την Κύπρο και με μια βραζιλιάνικη μπλούζα που τι εννοείς, ότι υποστηρίζεις Βραζιλία σε αυτό το Μουντιάλ. Λίγο. Α, εντάξει. Όχι για σας. Σόλα. Α, πάμε είσαι... για το έκτο. Γενικά, είσαι... για το έκτο γενικά είσαι Βραζιλιανό τέτοιος, έτσι. Ναι. Και... φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο Θέμης, το οποίο μαλάκα, να σου πω κάτι, δεν μπορώ να μην το πω. Εδώ και καιρό σε βλέπω έτσι. Έτσι όπως κάθεσαι στην καρέκλα σου, η καρέκλα σου έχει κάτι, ένα V τέτοιο και φαίνεται σαν να έχεις αυτιά elf. Ένα μαξιλάρι είναι μάλλον. Αυτό το μαξιλάρι σε κάνει αυτιά, λες και είσαι elf. Για το λαιμό, όταν κάτι το παίζεις. Λοιπόν. Κάτι ξαναβάλω στα αυτιά μου, περίμενε. Ως ένας άλλος link, νάτος. Κοίταξε. Ωραίο, τέλειο. Υπέροχος τώρα, να το. Ο Elf Θέμης. Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα αυτής της εκπομπής δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το τέλος της E3 και τα όσα έχει να μας μεταφέρει ο Γιώργος. Εγώ θα πω το εξής, ότι σε αυτή την εκπομπή δεν θα σχολιάσουμε πλήρως και αναλυτικά τα όσα έγιναν στην E3, γιατί αυτό έχει γίνει στο προηγούμενο Frame Rate Live που κάναμε της προηγούμενης Πέμπτης. Θα το βρείτε σε link στην περιγραφή. Είναι ένα πολύ εκτενές Frame Rate. Έχουμε συζητήσει για 3 ώρες σχεδόν το 95% το 95% των παιχνιδιών και των ανακοινώσεων και των παρουσιάσεων που είδαμε στην φετινή E3. Οπότε μην περιμένετε να κάνουμε τέτοιου είδους κάλυψη σε αυτή την εκπομπή. Σήμερα θα κάνουμε έτσι κάτι πιο εκλεπτισμένο. Μέσα στη διάρκεια αυτής της εκπομπής θα δείτε και δύο πολύ ωραία πραγματάκια. Ένα αφορά το vlog και τα πράγματα που... ένα tour που μας έκανε ο Γιώργος εκεί πέρα μαζί με τον Αλέξανδρο που ήταν στην E3, στο Convention Center νομίζω. Από εκεί δεν ήταν απλά ένα Γιώργο. Ναι. Και έχουμε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Τώρα, αυτό που θέλω να πω εγώ, τα είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, τα λέω και τώρα. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το κοινό των Unboxholics που αυτή τη φορά πραγματικά βήθησε το site στο πλαίσιο της E3. Μέσα σε 72 ώρες που διήρκησε ο μεγάλος χαμός των παρουσιάσεων και των συνεντεύξεων τύπου, επισκέφτηκαν το site περίπου 400.000 άτομα. Αυτό είναι ένα νούμερο χάος, ας πούμε, για ελληνικά δεδομένα. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη, για τη στήριξη, για τα σχόλια και για όλη την αγκαλιά που συνόδευσε τέλος πάντων τη δικιά μας κάλυψη από την E3. Εμείς από εδώ που ήμασταν οι άτυχοι, τι να κάνουμε, ξενυχτούσαμε με air condition, κύριε Πρίτσκα, να τα λέμε αυτά. Κάποιοι όμως ήταν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Λος Άντζελες, που παραβρέθηκαν εκεί πέρα με τον συγκεκριμένο ο Γιώργος μαζί με τον Αλέξανδρο τον Καρατζά και έζησαν μια νομίζω πολύ δυνατή εμπειρία, δύσκολη αλλά δυνατή εμπειρία. Ναι, ισχύει. Κοίταξε, νομίζω πρέπει να διαχωρίσουμε δύο πράγματα, ότι υπάρχει δημοσιογραφική εμπειρία της E3 και κυρίως αυτή εγώ βίωσα, παιδί, με τον Αλέξανδρο, και υπάρχει και του κοινού πλέον η εμπειρία της E3. Εγώ δηλώνω ενθουσιασμένος
από τη δημοσιογραφική εμπειρία της ΕΘΗ. Του κοινού να το συζητήσουμε μετά αν θέλετε. Γιατί okay. έχω διάφορα να σας πω για αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ζήσαμε εμείς, ήταν πολύ κουραστικό, είχε πολύ τρέξιμο. Επειδή ήμασταν και άπειροι τελείως, φάγαμε τα μούτρα μας, κυριολεκτικά το λέω. Αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να προετοιμαστούμε καλύτερα, δεν ξέραμε τι συνέβαινε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, τα φάγαμε τα μούτρα μας άσχημα. Κάναμε πολλά πράγματα άδικα και στην κάλυψή μας, αλλά και σε τρέξιμο. Αλλά εν τέλει. Ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός μας και ήταν τόσα ωραία πράγματα που είδαμε που δεν πειράζει, ας πούμε. Δηλαδή, συνολικά νομίζω η εμπειρία ήταν φανταστική. Τώρα, το καλό με το να είσαι δημοσιογράφος και να έχεις κάποια πράγματα κλεισμένα είναι ότι γλιτώνεις καταρχάς τις ουρές, οι οποίες ήταν εφιαλτικές. Δηλαδή, άμα είσαι κοινό, πιο πολλή ώρα περιμένεις σε μια ουρά παρά κάνεις οτιδήποτε άλλο. Ναι. Εντάξει, ωραίος ενθουσιασμός αρχικά που μπαίνεις μέσα, γίνεται ένας χαμός, βλέπεις τα booths, βλέπεις γνωστούς κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα το να παίξεις είναι πολύ δύσκολο. Ιδίως τα παιχνίδια που σε ενδιαφέρουν, τα οποία λογικά θα είναι και αυτά που παίρνουν το περισσότερο hype. Εκτός τώρα και αν θες να παίξεις κάποιο indie που βρίσκεται απέναντι, στην Indiecade που ήταν απέναντι από το Los Angeles, από το Convention Center και είχε ή οτιδήποτε άλλο. Πέρα. Εκεί ναι, έβρισκες σχετικά άνετα. Αλλά ας πούμε, εγώ για να παίξω Spider-Man π.χ., το οποίο δεν είχα δημοσιογραφική θέση να παίξω, μου πήρε μία ώρα περίπου να περιμένω σε μία ώρα που δεν είχε πολύ κόσμο, έτσι κι αλλιώς, και ευτυχώς η Sony είχε προβλέψει και είχε 50 οθόνες. Δηλαδή γινόταν ψιλογρήγορα η μετάβαση, η αλλαγή παιχτών. Το Resident Evil, ας πούμε, που ήταν το δεύτερο πολυπληθέστερο booth, που γινόταν χαμός, δεν υπήρχε στιγμή που να πέρασα που να μην ήταν capped η γραμμή, δηλαδή να μην ήταν κλεισμένη. Γιατί δεν άφηναν και να δημιουργείται ατελείωτη γραμμή, όπως κάποτε, για λόγους ασφαλείας κτλ. Οπότε, σαν κοινό είναι δύσκολο, σαν δημοσιογράφος που το ζήσαμε εμείς, είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Και οι συνεντεύξεις τύπου που είδαμε, και τα behind closed doors που μπορέσαμε και μας παρουσίασαν, και τα demo που τα βλέπεις σαν άνθρωπος και μπορείς να ρωτήσεις πέντε πράγματα για τους δημιουργούς. Με τον developer δίπλα να σου μιλάει και... Ναι. Και το ωραίο ήταν ότι σε κάθε booth που είχαμε ως δημοσιογράφοι, αυτοί που ήταν εκεί και μας εξυπηρετούσαν ήταν όντως κάποιος developer. Μπορεί να ήταν audio director, μπορεί να ήταν όντως ο creative director, ο μεγάλος του παιχνιδιού. Πάντως ήταν κάποιος από την ομάδα ανάπτυξης. Δεν ήταν οπότε απλά κάποιοι απλοί εκπρόσωποι κτλ. Ήταν άτομα μπράβο, που δουλεύανε πάνω στον τίτλο. Ναι. Μπράβο, δεν ήταν άσχετοι της Ubisoft που απλά δουλεύουν για τη μέρα εκείνη και μας. Ναι, κατάλαβα. PR και οπότε τέτοια, ναι. Ναι, PR guys, το ξέρω εγώ. Ναι. Μπορούσε να ρωτήσει το οτιδήποτε και είχε ενδιαφέρον το να ρωτήσει κιόλας, δεν ήταν αυτοβαρετό. Μάλιστα. Οπότε σε γενικές γραμμές πολύ πολύ κουραστικό γιατί τρέχεις από το ένα στο άλλο, οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Μιλάμε για πολλές. Ο Καρατζάς μου λέει κάνατε 20-30.000 βήματα τη μέρα. Ναι, κάναμε. Α, και, το μετρούσε. Χωρίς ανάσες ανάμεσα, δηλαδή δεν τρώγαμε. Έχασα 3 κιλά, ας πούμε, σκέψου τώρα. Που εγώ για να χάσω 3 κιλά πρέπει να ζοριστώ πολύ. Ναι, οπότε είχε πάρα πολύ, πάρα πολύ τρέξιμο. Και σου λέω το. Πολύ τρέξιμο το κάναμε και αδίκως γιατί δεν ξέραμε. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να είχαμε ραντεβού με τη Microsoft, ξέρω εγώ, αλλά η Microsoft είναι εκτός του LA Convention Center, σε ένα theater απέναντι. Αλλά είχε 4 εισόδους. Πού ήταν αυτές οι είσοδοι? Χάος, χάος. Πηγαίναμε αλλού. Τελικά καταλαβαίναμε ότι ήταν σε άλλη είσοδο. Άντε πάλι από την άλλη μεριά. Γενικά, ναι, πρέπει να ξέρεις λίγο τι γίνεται, να πας λίγο κατευθυνόμενα, για να μην χάσεις πολύ χρόνο. Νομίζω όμως του χρόνου θα είσαι πιο προετοιμασμένος. Πλέον, αφού έχεις φάει όλο αυτό το... Ναι. Του χρόνου, αν με το καλό καταφέρουμε και ξαναστείλουμε αποστολή, είτε πάω εγώ είτε κάποιος άλλος, θα μπορώ να τον βοηθήσω πάρα πολύ για να μην χάσει τέτοιο άδικο χρόνο. Και επίσης, ο άλλος μας μεγάλος εφιάλτης, που πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε λύσει για την επόμενη E3, είναι το ίντερνετ, το οποίο έγινε ένα μπέρδεμα με εμάς και δεν είχαμε πάντα data για να στέλνουμε. Και έπρεπε να ψάχνουμε συνεχώς είτε κάποιο ελεύθερο WiFi είτε οτιδήποτε για να μπορούμε να στέλνουμε το υλικό που κάναμε. Γιατί επειδή η E3 έτρεχε, άμα το στέλναμε μετά από 2-3 ώρες θα ήταν άχρηστο. Δηλαδή τώρα οι εντυπώσεις μας από μια press conference, άμα δεν έβγαινε εκείνη τη στιγμή, δεν είχε νόημα μετά. Έτσι. Οπότε αυτή ήταν η μεγαλύτερη πηγή άγχους μας. Και το δεύτερο είναι ότι δεν ξέραμε. Δηλαδή επικοινωνούσαμε mail με ανθρώπους εδώ για το πού πρέπει να πάμε, τι κάνουμε.
Ένα όμορφο χάος, θα έλεγα εγώ. Ναι. Γιατί δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς τίποτα. Εκεί μέσα κολυμπάς μέσα σε όλα αυτά τα λογότυπα και τα παιχνίδια και τους developers και όλα όσα αυτά που συζητάμε όλο τον χρόνο. Και μέσα σε όλα αυτά παίξε και το παιχνίδι και προσπάθησε να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα. Ας πούμε. Δηλαδή, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να συγκροτηθείς μετά και να πεις κάτι, να το παίξω, να δω σοβαρά τι είναι τώρα αυτό που παίζω. Αλλά εντάξει, είπαμε, φάγαμε τα μούτρα μας την πρώτη μέρα, την πρώτη φορά που πήγαμε. Από εδώ και πέρα, αν ξαναπάμε, θα είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι. Αν σας άρεσε αυτό που κάναμε, χαίρομαι. Εγώ μπορώ να εντοπίσω τουλάχιστον 100 πράγματα που μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς έτσι μαθαίνεις. Δυστυχώς έτσι μαθαίνεις. Εγώ θα έλεγα ευτυχώς έτσι μαθαίνεις. Εγώ από την δικιά μου πλευρά, έτσι όπως το έβλεπα, για να είμαι ειλικρινής, παρακολουθώ E3 εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μα πάρα πολλά χρόνια. Από πότε βλέπουμε εσύ Γιώργο μαζί E3? Από το 99? Θυμάμαι, πότε ναι, αποκαλύψεις PlayStation 2 και GameCube, θυμάμαι, ας πούμε. Από πολύ παλιά παρακολουθώ έτσι κάθε χρόνο εντατικά κτλ. Εγώ πρώτη φορά ένιωσα ότι είμαι εκεί. Ίσως επειδή ήσασταν εσείς, μας μεταφέρατε και με τα social media, από το Instagram, από το Facebook. Ένα παλμό που δεν έβλεπα έτσι συχνά, ας πούμε, από την E3 και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε, αν θες τη δικιά μου άποψη, η κάλυψη ήταν εξαιρετική από τη δικιά σας από την πλευρά. Και δεν έχει τελειώσει και ακόμη. Έχουμε να πούμε και μερικά πραγματάκια και να δούμε μερικά πραγματάκια που είδατε και παίξατε ακόμη. Τις εντυπώσεις, Γιώργο, τις δικές μας και των τριών που είμαστε εδώ πέρα, ο κόσμος τις έχει ακούσει. Ποια μας εντυπωσίασαν, ποια μας άρεσαν, ποια μας προβλημάτισαν κτλ. Ξαναλέω, link στην περιγραφή, αν θέλετε να δείτε και να ακούσετε κυρίως τα όσα έχουμε να πούμε εμείς, εγώ δηλαδή, ο Θέμης, ο Νάικ, από εδώ μερικά γιατί μπερδεύομαι, για τα παιχνίδια και τις ανακοινώσεις και τις συνεντεύξεις τύπου της E3. Εσύ θέλουμε λίγο να μας μεταφέρεις τις δικές σου εντυπώσεις. Μας είπες τώρα για την E3, για το ταξίδι, για τη διαδικασία κτλ. Εσύ που το είδες από εκεί, που ήσουν αμέσα, ας πούμε, σε συνεντεύξεις τύπου, που έπαιξες κάποια παιχνίδια, που είδες να παίζουν κάποια παιχνίδια, ποια ήταν τα παιχνίδια που ξεχώρισες, ποιες ήταν οι συνεντεύξεις τύπου που ξεχώρισες, δώσε μας λίγο μια εικόνα προς αυτό. Σάκη, προσπερνάς τη βασική ερώτηση. Πρόεδρε, είδες από κοντά τον Kojima, ναι ή όχι? Λοιπόν, τα βασικά πρώτα. Ο Kojima είδε τον πρόεδρο. Ήμουν τυχερός, δεν το συνάντησα φυσικά για κάποια συνέντευξη, μακάρι. Ήμουν τυχερός τη στιγμή που γινόταν το PlayStation Live. Εγώ μόλις είχα παίξει το Spider-Man και ήμουν στο χώρο. Οπότε επειδή είδα ότι θα ήταν σε λίγο εκεί πέρα, πήγα, έπιασα με τον Άλεξ μια πολύ κοντινή θέση. Το είδα. Ναι, και τον είδαμε από πολύ κοντά. Φαντάζομαι ότι αυτά τα πλάνα θα είναι στο vlog που θα δείτε σε λίγο. Θα παίζουν και τώρα. Ναι. Εντάξει. Όσον αφορά αυτά, είναι απίστευτο. Γενικά προχωρούσαμε και βλέπαμε. Ο Corey Barlog ήταν δίπλα μας και απλά μιλούσε casual, ξέρω εγώ, με έναν τύπο. Cool. Εντάξει, μια χαρά, ναι, όλα ναι, κομπλέ. Ναι. Όσον αφορά αυτό, είναι φανταστική εμπειρία. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Τώρα, όπως σας είπα. Δεν είδες όμως Kojima. Παλμός... Είδες και Miyamoto, που εκεί νομίζω έκανε σαν μικρό κοριτσάκι. Το ξέρω, να το ξέρεις. Παιδιά, πρέπει να δείτε οι άλλοι πώς αντέδρασαν, όχι εγώ. Γιατί ο Miyamoto εμφανίστηκε στην press conference της Ubisoft. Ναι. Εγώ ήμουν δυστυχώς πάνω-πάνω εκεί πέρα, γιατί φτάσαμε τελευταία στιγμή ως συνήθως. Αλλά μόλις κατάλαβαν όλοι ότι είναι ο Miyamoto εντός, έγινε ένας πανζουλισμός. Νομίζω η μεγαλύτερη φασαρία που έχω ακούσει σε press conference. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που ήμουν εκεί πέρα. Χαμός. Δηλαδή ανατριχύλα. Και δεν έκανε και τίποτα έτσι. Εντάξει, τίποτα. Λέει, όχι, απλά ήρθε, χειροκρότησε, έκανε ένα έτσι και έφυγε. Εντάξει τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και κανένα τυχαίο. Όχι, εντάξει. Δυστυχώς δεν τον πέτυχα πουθενά αλλού. Γενικά όλοι αυτοί δεν κινούνταν μεταξύ του κοινού, γιατί θα γινόταν ένας πανικός. Αναμενόμενο. Ναι, από πίσω πότε έβγαν, από πίσω ερχόντουσαν. Τώρα για τα παιχνίδια που λέτε, ξαναείπα και πριν ότι το μεγαλύτερο, στην έκθεση μέσα το μεγαλύτερο... Μεγαλύτερη εντύπωση, ας το πούμε έτσι, την έκανε το Spider-Man και το Resident Evil. Αυτά τα δύο ήταν συνέχεια από την αρχή μέχρι το τέλος κατυλημένα. Είναι και, είναι και πολύ κοντινά παιχνίδια αυτά. Είναι έτοιμα παιχνίδια. Ναι, ναι. Γι' αυτό δηλαδή από τα μεγάλα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, αυτά τα δύο που ήταν playable. Ναι, γιατί ήταν και playable, ναι. Ναι, όλα τα άλλα, άντε και το Shadow of the Tomb Raider, ας θεωρήσουμε ότι είναι από τα μεγάλα που ήταν και αυτό playable. Κατά τα άλλα, εντάξει.
Μετά είναι, θεωρώ, ένα κλικ πιο κάτω τα Rage και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Το Smash φυσικά είχε πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο κιόλας, επειδή εντάξει, είναι πολύ δημοφιλές παιχνίδι και έχει φανατικό κοινό στην Αμερική. Mm-hmm. Αλλά ναι, σαν από άποψη εντυπώσεων που έπαιξα εγώ και είδα, αυτά δύο παιχνίδια ξεχωρίζω. Το Spider-Man που είχα και την τύχη να το παίξω με τα ίδια μου τα χέρια, είναι πολύ εντυπωσιακό για αυτό που προσπαθεί να κάνει. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάτι πολύ άσχημο για να απογοητεύσει στη γενικότερη δομή του. Γιατί το gameplay του σαν βάση είναι πολύ πολύ εύστοχο για το χαρακτήρα. Τα πλάνα που γράψατε εσείς, και τα off-screen δηλαδή, φίλε, ήταν τα πρώτα πλάνα που με εντυπωσίασαν πολύ από το Spider-Man. Πρέπει να δεις φάνηκε πόσο γλυκά έτσι, τα έχει. Αυτό φάνηκε πολύ, πολύ ναι. Όμορφο, ρε παιδί μου, το swing, το τρέξιμο. Μπράβο. Πόσο απολαυστικό είναι να περιηγήσεις την πόλη κάνοντας swing και έχεις και τη δυνατότητα να κάνεις ολόκληρο το swing και να πάρεις, ξέρεις, λίγο όθηση από κάτω και να ανέβεις και να πας λίγο πιο γρήγορα. Σου λέω, μου έκανε πολύ εντύπωση το πόσο εύκολα πήγαινες δεξιά και αριστερά όπου και να ήθελες μέσα στην πόλη. Μάλιστα. Γενικά σε αυτό, ναι, είναι άψογη. Από αυτά που δεν παίξαμε, προσωπικά η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα ήταν το Ghost of Tsushima. Δηλαδή, έπαθα την πλάκα μου όταν το είδα. Για πολλούς. Στην press conference και είδα και πολλές φορές το βίντεο γιατί είχε μια γιγαντοθόνη Sony μέσα στην έκθεση και με πλάνα 4K και τα λοιπά. Ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή, η παλέτα χρωμάτων, το όλο ύφος, το αισθητικό, αλλά και το gameplay που έδειξαν, εμένα με εντυπωσίασαν πολύ. Δηλαδή, από κάτι που δεν περίμενα ιδιαίτερα, πλέον το περιμένω πώς και πώς. Κατά τα άλλα, μου άρεσε πολύ αυτό που έδειξε ο Kojima. Μου άρεσε που δεν εστίασε καθόλου σε εκρήξεις, σε μάχες, σε τέτοιο. Έδειξε κάτι που πάλι δεν πολύ καταλάβαινε τι γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Μπορείς να καταλάβεις άμα δεις την ανάλυση μίας ώρας στο Inferno Breakout κανάλι. Δεν έχω προλάβει να δω τίποτα. Ούτε έχω προλάβει να διαβάσω για όλες τις θεωρίες που έχουν ξεπηδήσει. Είμαι σίγουρος ότι έχουν ξεπηδήσει ατελείωτες. Και θεωρίες και αναλύσεις. Θα σας έχω στο περιγραφή, παιδιά, link. Αν θέλετε να δείτε ένα βίντεο που ανεβάσαμε μαζί με το Θέμη και τον Αντρέα, τον φίλο μας από το unboxholics.com, σχετικά με το Death Stranding. Εξηγούμε κάποια πράγματα, αναλύουμε για το συγκεκριμένο τρέιλερ κάποια πράγματα, αλλά και γενικά βάζουμε μία έτσι, ξεκαθαρίζουμε όσο μπορούμε φυσικά το τοπίο γύρω από το Death Stranding. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Με ένα καφεδάκι, ένα απόγευμα καλοκαιρινό στο μπαλκόνι και το κινητό με ακουστικά είναι ό,τι καλύτερο. Δείτε το. Τέλος πάντων, μου αρέσει πολύ αυτό που προσπαθεί να κάνει πάλι ο Kojima. Μας έχει στις επάλξεις. Εννοείται. Και δεν ακολουθεί την πεπατημένη. Οπότε είναι, δεν είναι καλό. Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνει. Last of Us 2 φυσικά έπαθα και εδώ και εκεί την πλάκα μου. Τι να πω, με την εικόνα, με το animation. Το animation το είδα και αυτό 4-5 φορές επειδή περίμενα στην ουρά. Κάθε φορά έβλεπα και διαφορετική λεπτομέρεια. Το animation νομίζω είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Και αν η τεχνητή νοημοσύνη που δείχνουν στο τρέιλερ είναι όντως πραγματική, γιατί από δηλώσεις που διάβασα είναι ότι αυτή ήταν απλά μία εκδοχή του gameplay που έπαιξαν. Δηλαδή, απλά αυτοί ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο και εκτελήθηκε έτσι. Αν όντως είναι τόσο ζωντανό, είναι απίστευτο. Τότε μιλάμε για επόμενης γενιάς παιχνίδι 100%. Ναι. Πρώτη φορά ένιωθες, όντως, ναι. Το ένιωθες σαν next gen. Όπως βλέπαμε τότε το Half-Life, το είπα και στο frame rate, όπως έβλεπα το Half-Life και έλεγα τι βλέπω, ένιωσα. Βλέποντας το The Last of Us, αν όλα είναι έτσι φυσιολογικά όπως φαίνονται, έτσι, και ότι δεν είναι τίποτα... Ναι, αν είναι τόσο ζωντανά... Ναι. Και κατά τη διάρκεια του, μετά ακριβώς από το πάνελ με τον Kojima, είτε είχε και Last of Us 2 πάνελ, που έλεγε, ας πούμε, ένα πολύ απλό πράγμα. Το ότι έχουν προσθέσει την δυνατότητα να σέρνεσαι κάτω από αμάξια κτλ. Πόσο πολύ έχει αλλάξει την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί πλέον πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και αυτό. Πρέπει να σκύβει από κάτω. Τέλος πάντων, έχει αλλάξει ριζικά, την έχουν χτίσει από την αρχή και είναι πολύ φιλόδοξη σε αυτό το κομμάτι. Απίθανο. Αν τα καταφέρουν, σου λέω, πιστεύω θα μας αφήσει. Ναι, και αν υπάρχει ένα δυνατό feedback που έχουν να πάρουν ως παράπονο από το πρώτο The Last of Us, είναι η τεχνητή νοημοσύνη που ήταν το αδύναμο σημείο του, έτσι. Οπότε, ναι. Και μην ξεχνάμε ότι επιβεβαίωσε και ο Druckmann ότι δεν υπάρχει δεύτερος θητείας πλέον. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι μαζί. Ναι,
Πάντως ναι. Playable δεν θα είναι, θα είναι μόνο η Έλλη. Το πρώτο παιχνίδι θα παίζεις μόνο με τον Τζοέλ, οπότε παίζει και να μπλουφάρει. Όχι, εγώ το λέω, ξέρεις για ποιο λόγο. Αν είναι όντως μόνη της η Έλλη, δεν θα έχουμε αυτά τα προβλήματα του. Αυτό έφταιγε. Να περνάει από μπροστά και να καταστρέφεται όλο το. Όλη η ψευδέστηση, δηλαδή να μην του δίνει σημασία. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είδατε ότι ήταν πολύ, πολύ ρεαλιστικό, ήταν πολύ ομό. Πάρα πολύ. Εγώ εκτίμησα πάρα πολύ αυτό. Πρώτη φορά ένιωσα βία στα παιχνίδια να έχει αφαιρεθεί τελείως η στυλιστική προσέγγιση, στυλιζαρισμένη και να το νιώθεις, πώς να σου πω, αποκρουστικό. Έτσι, ακριβώς. Ένιωθες ένα αποκρουστικό, δηλαδή ένιωθες τη βία όντως μέσα σου, ρε παιδί μου. Οπότε μου άρεσε πολύ και το Last of Us. Και το άλλο που έκανε τρελό buzz στην E3, αλλά δυστυχώς δεν είδα τίποτα, είναι το Cyberpunk. Το οποίο με αυτούς που μίλησα ότι το είδανε, λένε ότι αυτά που κάνει, αν όντως τρέχει σε PlayStation 4, καταφέρουν και το τρέξουν σε PlayStation 4 και Xbox One, θα είναι κάποιο θαύμα μάλλον. Οπότε, με το Cyberpunk έχει γίνει απίστευτος ντόρος. Και χάος. Συζητήσουμε πραγματικά. Φυσικά, φυσικά και στην E3 δείχνουν ό,τι πιο τούμπανο, ό,τι πιο τούμπανο έχουν. Και εντυπωσιακό που μπορούν να δείξουν, ναι, έτσι, ναι, ναι. Ναι. Δείχνει τις εκδόσεις Xbox One X ή σε PC, πάλι άστα να πάνε. Οπότε εντάξει, ας περιμένουμε λίγο, γιατί είναι πολύ μακριά από ό,τι κατάλαβα ακόμα το παιχνίδι. Είναι, είναι, ναι. Προέκυψαν κάποιες... Είχαμε κάποιες ειδησούλες. Πληροφορίες και μιας και πιάσαμε το Cyberpunk, ρίξτες ρε σε Θέμη. Μαζί με το Snoopy, παρέα με το Snoopy θα τις πεις. Το Snoopy δεν τον κόβω, να ξέρεις, εγώ θα συνεχίσω. Πάμε ρε Snoopy, πάμε αγόρι μου γλυκό. Ενθουσιάστηκε με το Cyberpunk. Χάλασέ μας την εκπομπή, γιατί γουστάρουμε. Κάποια γάτα τώρα γιατί δεν αντέχει. Λοιπόν, θα κάνω λίγο mute μέχρι να σταματήσει, συνεχίστε. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, το Cyberpunk έτρεχε σε PC και μάλιστα σε τέρας PC, μπορώ να σας πω τα specs του. Είχε έναν Intel Core i7-8700K και μία GTX 1080 Ti. Τώρα τι άλλο να πω, τα αντιληφθήκατε τα συμπεράσματα. Εντάξει, 32 GB RAM. Εντάξει, δεν είναι τέρας, με τη λογική. Εγώ νόμιζα θα ακούσω κανέναν. Μόνο η κάρτα γραφικών του κάνει 1000 ευρώ. Ναι, ρε, ναι, ρε πουλάκι μου, εγώ νόμιζα θα ακούσω κανέναν υπερυπολογιστή του τύπου 4 Titan X, XP, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, έτρεχε σε 1080 Ti. Ναι, το. Ναι, okay. Και 32 GB RAM, SSD εννοείται και έναν Intel Core i7-8700K. Εντάξει. Είναι ένας γήινος υπερυπολογιστής, αλλά γήινος. Νόμιζα θα ακούσω κάτι τίποτα extreme εγώ, γι' αυτό το τρόμαξα. Όχι, είναι τερατάκι όμως. Τέλος πάντων, όσον αφορά τώρα την ημερομηνία κυκλοφορίας, είχαμε κάποιες δηλώσεις από τον Mike Pondsmith, ο οποίος είναι αυτός που έχει φτιάξει το Pen and Paper RPG, στο οποίο βασίζεται το Cyberpunk. Mm-hmm. Και ο οποίος λέει: εγώ προσωπικά περίμενα 30 χρόνια. Σαν πότε βγει το παιχνίδι, λέει: εγώ περίμενα 30 χρόνια για να γίνει το όραμά μου αυτό. Οπότε εσείς μπορεί να περιμένετε μερικά χρόνια ακόμα. Οπότε άφησε να εννοηθεί ότι το παιχνίδι θα το περιμένουμε μερικά χρόνια ακόμα. Και αυτό έρχεται να συνδεθεί και με τις δηλώσεις που έχει κάνει η CD Projekt ότι το Cyberpunk αναπτύσσεται με την τωρινή και την μελλοντική τεχνολογία κατά νου. Οπότε μάλλον θα είναι κάποιος cross-gen τίτλος που θα δούμε κατά το τέλος. Εγώ πάντως για να δείτε πόσο προετοιμασμένος είμαι, είμαι έτοιμος εγώ. Έτσι. Είμαι πανέτοιμος. Μπήκε στο mood, ε. Μπήκα στο mood. Εγώ ξεκίνησα να βάζω wallpaper Cyberpunk, που σημαίνει ότι τα όποια μικροπαράπονα είχα από το πρώτο trailer έχουν πλέον εξατμιστεί όλα. Και με αυτά που διαβάζω, ακούω, μου λέει και ο Γιώργος και τα λοιπά, αρχίζω και ενθουσιάζομαι άσχημα. Ναι, όλοι κάνουν λόγο για κάτι εξωπραγματικό, δηλαδή για ένα demo που ξεπερνά κάθε φαντασία. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιώργο. Ξέρετε τι θέλω να πω ακόμα πριν προχωρήσουμε. Επειδή τα demo που παίζεις εκεί πέρα, είτε είναι παρουσίαση, είτε είναι playable demo μέσα στο booth, είναι πολύ μικρά, γιατί φυσικά έχουν εξυπηρετήσουν ατελείωτο κόσμο από όλο τον πλανήτη. Δεν μπορείς να πάρεις κάτι παραπάνω από μια απλή ιδέα από το παιχνίδι. Οπότε, τα μικρά βιντεάκια που κάναμε και όσα θα ακολουθήσουν ακόμα, δυστυχώς δεν μπορούμε να αναπτύξουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, το μόνο που μπορείς να δεις είναι να πάρεις μια απλή ιδέα από τον τεχνικό τομέα, παίζοντάς το, ναι. Μια απλή ιδέα από την αίσθηση που σου αφήνει το gameplay, από τον έλεγχο, τους μηχανισμούς. Και αυτό είναι. Δηλαδή, δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα προφανώς, για όλο το παιχνίδι. Προφανώς. Και επίσης, πρέπει να έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αυτά τα demo έχουν επιλεχθεί πολύ προσεκτικά, ώστε να αναδεικνύουν τα θετικά του παιχνιδιού. Η βιτρίνα όλου του παιχνιδιού, ρε παιδιά, εννοείται. Οπότε,
να έχετε πάντα στο πίσω μέρος μυαλού σας ότι εννοείται θα πούμε καλά λόγια, μάλλον γιατί όντως φαίνεται πολύ ωραίο στο demo, αλλά μπορεί να μην είναι ενδεικτικό της συνολικής ποιότητας ή του παιχνιδιού. Εξάλλου, ξέρουμε και πολλές περιπτώσεις που το demo της E3 δεν ήταν καν στο παιχνίδι, ας πούμε, έτσι. Ήταν έτσι. Απλά ένα. Έχει οπότε... γίνει και είναι και πολλές διάσημες περιπτώσεις. Ναι, το πιο χαρακτηριστικό είναι του Halo 2. Έτσι, το θυμάστε όλοι που, ήταν, που το έδειξαν. Που έλειπε, ναι. Γίνει χαμός, δεν ήταν playable φυσικά. Το και από άλλες περιπτώσεις, π.χ. το Watch Dogs είναι πολύ φημισμένο για το downgrade, ας πούμε. Ντάξει, ναι, ναι, ναι. Πέρα από αυτό, απλά το αναφέρω να έχετε στο νου σας ότι ό,τι βλέπουμε εμείς φυσικά μεταφέρουμε ακριβώς αυτό που βλέπουμε. Αλλά πολλές φορές είναι και λίγο ωραιοποιημένο όλο αυτό γιατί είναι διαφήμιση εκείνη τη στιγμή. Καλά, εννοείται, παιδιά, δεν το συζητάμε. Αυτό θεωρείται δεδομένο. Ναι, δηλαδή δεν έχουμε χρόνο όντως να εντρυφήσουμε σε μηχανισμούς, να δούμε πώς. Προφανέστατα. Ό,τι σου δείχνουν. Προφανέστατα. Έχεις κάποιο άλλου είδους έκπληξη ή εικόνα ναι, να μας μεταφέρεις πριν περάσουμε σε ένα πεντάλεπτο τα όσα έχουν προκύψει σχετικά με την επικαιρότητα μετά την E3? Ναι. Το τελευταίο που θα, νομίζω έχει αξία λίγο να σας μεταφέρω είναι λίγο για τις press conference τις οποίες, να σου πω την αλήθεια, λίγο απογοητεύτηκα και τις απομυθοποίησα, με την έννοια ότι ένιωθα λίγο άσχημα, δηλαδή με την έννοια ότι εγώ υποτίθεται ήμουν media εκεί πέρα, όπως και ο περισσότερος κόσμος μέσα εκεί, και δυστυχώς η βιομηχανία δεν έχει απαλλαγεί ακόμα από, να το πω λίγο φαμποϊσμό, από λίγο υπέρμετο ενθουσιασμό, δηλαδή ένιωθες ότι είσαι σε γήπεδο, ας πούμε, παρουσιάζαν ένα παιχνίδι, εντάξει, okay, και εγώ ενθουσιάζομαι, έτσι, αλλά δεν ξέρω, εγώ ένιωσα λίγο αμήχανα όταν γινόταν μέσα στην αίθουσα ένας πανικός τώρα για brands και για παιχνίδια, έτσι, για το Xbox. Ο άλλος, οι άλλοι είχαν, παιδιά, κασκόλ Xbox με φανέλες Xbox, πρέπει να ήταν από το Xbox Fan Fest τώρα αυτοί. Δηλαδή, ναι. Gamers που κατάφεραν να τους βάλουν μέσα από ένα άλλο event λίγο πιο φίλοι του Θέμη είναι αυτοί. Δεν ξέρω, απλά, ναι, μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, κοιτούσα δεξιά και αριστερά μου και έλεπες ανθρώπους, τι να σου πω τώρα, σαν να μπήκε γκολ, ας πούμε, τέτοια φάση. Ναι. Και δεύτερον, δεν μου άρεσε καθόλου και γι' αυτό εκτίμησα λίγο παραπάνω τη Ubisoft, όπου στη Microsoft, ας πούμε, είτε ήσουν εκεί μέσα και το παρακολουθούσες, είτε ήσουν σπίτι σου, δεν είχε κάποια διαφορά. Έβγαινε ένας τύπος, έλεγε ακολουθεί το τάδε παιχνίδι. Έλεπε το βίντεο. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή δεν είχε κάτι στη σκηνή. Ναι, δεν είχε κάτι να δούμε παραπάνω. Άντε, στο Forza μόνο έπεσαν κάτι φύλλα πάνω. Okay. Η Ubisoft είχε λίγο πανηγυράκι, είναι λίγο γελίο βέβαια. Εντάξει το. Ότι πας από τη Σκανδιναβία, ρε, της Red League. Εντάξει, με τη μηχανή αυτός, ναι. Ναι, ήταν λίγο θεή. Α, εν τω μεταξύ αυτός τον γνώρισα, τον Creative Director του Trials, ήταν στο demo που έπαιξα. Δεν έχετε δει πιο σοβαρό μαντούχαλο τύπο, ήταν έτσι. Συνέχεια με το μούστρο μεταξύ το Trials είναι από τα πιο διασκεδαστικά και ξέφρενα παιχνίδια που μπορείς να παίξεις και λες πώς έχει ξεπηδήσει από αυτό το μυαλό αυτό το παιχνίδι, ας πούμε. Αλλά όλοι πολύ ευγενικοί, εντάξει, πολλοί επαγγελματίες όσον αφορά αυτό. Μάλιστα. Αυτά είναι ο λίγης, εντάξει, πολύ ωραία εμπειρία. Ξαναλέω ότι πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι είναι μια διαφημιστική εμπορική έκθεση. Όχι μια αγνή γιορτή του gaming, δηλαδή μην τα οριοποιούμε όλα. Θέλω να σου πω ότι οι τρίτες μεγαλύτερες γραμμές, δηλαδή μετά του Spider-Man και του Resident Evil, ήταν για το εμπόρευμα. Δηλαδή το μαγαζί της Square Enix είχε τελείωτη γραμμή, τα Funko Pops, παιδιά, είχε 40 λεπτά αναμονή για να αγοράσεις Funko Pops αποκλειστικά της E3. Δηλαδή ξεφτύλα, ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Το Fortnite είχε μόνο του ένα stand τεράστιο, όπου το μισό ήταν εμπορεύματα, φυσικά, έτσι. Άστα να πάνε. Είχε κάθε γωνίτσα να βγάζει φωτογραφίες με οτιδήποτε για να ανεβάζει φυσικά social media. Γενικά όλο το παιχνίδι παίζεται εκεί πλέον, social media. Εννοείται. Αυτά. Πάντως, πρώτη φορά είδα την E3 να καλύπτεται από παντού. Δηλαδή, ναι. Είδα αναφορές σχετικά με την E3 σε μέρη του ίντερνετ που δεν έχουν καμία επαφή, όχι απλά με το gaming, με την ενημέρωση, ούτε καν. Φίλε, εδώ είδαμε το Assassin's Creed στο αντένα. Θέλουμε να στείλουμε ένα, θέλω, αν με ακούει κάποιος από τον αντένα, εγώ ξέρω ότι μας βλέπουν κάποιοι, όχι από τον αντένα. Δύο λέξεις, τρία λάθη. Ναι, δώσε. Εάν μας... δεν μπορώ. Εάν μας βλέπει κάποιος, παιδιά μου, τον αντένα, λίγο προσοχή, βρε πουλάκια μου.
Λίγο προσοχή έτσι, όταν μεταφέρουμε κάποια πράγματα, λίγο προσοχή έτσι. Όχι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, εννοείται, όλοι μπορούμε να κάνουμε ένα λάθος, να ξεχάσουμε ένα σίγμα. Αλλά βγαίνουν και άλλα νοήματα. Το greed είναι άλλο νόημα, έτσι. Δηλαδή είναι κρίμα να βγαίνει άλλο νόημα, ας πούμε. Η απληστία των εκτελεστών, των δολοφόνων. Λίγο προσέχουμε. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα. Λοιπόν, ήμασταν που ήμασταν στο Assassin's Creed, οπότε ας πιάσουμε 2-3 πραγματάκια που προέκυψαν μετά την έκθεση. Συγκεκριμένα, πλέον έχουμε μία εικόνα για όλο το χάρτη της Ελλάδας που θα περιλαμβάνει στο παιχνίδι και θα έχει τη Μακεδονία, την Αθήνα, τη Λακωνία, θα έχει την τωρινή Κρήτη μέσα, όπως λεγόταν τότε. Θεμή, επειδή αυτό το ρώτησα κιόλας στην συνέντευξη που θα δείτε σε λίγο, μου είπε ότι όλο το χάρτη που δείχνω στα gameplay πλάνα είναι playable, δηλαδή μπορείς να πας σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ναι. Είναι φυσικά σμίκρινση, εννοείται αυτό, έτσι. Εννοείται. Αλλά πρακτικά έχει τα πάντα, ναι. Αλλά έχει όλες τις περιοχές χοντρικά. Χοντρικά έχει όλες τις περιοχές. Αυτό που θέλω να πω εγώ στους Έλληνες gamers, τους οποίους βλέπω λίγο έχουν αναστατωθεί και ειδικά τώρα τελευταία με τα γεγονότα και αρχίζουν και ψάχνουν σύνορα, βλέπουν, μετράνε στο χάρτη με χάρακες, το δεν ήταν έτσι αυτή, δεν ήταν έτσι, δεν είχε αυτό το σχήμα. Παιδιά, ηρεμήστε. Είναι ένα παιχνίδι, δεν θα μάθουμε ιστορία από αυτό το παιχνίδι, δεν είναι η ίδια η Ubisoft και γενικά οι εταιρείες το ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι ακριβές αυτό το πράγμα σύμφωνα ναι. με την ιστορία. Είναι εμπνευσμένα. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν θυμάμαι αν είναι συνέντευξη αυτό ή αν το ρώτησα μετά, γιατί συζητούσαμε και αφού είχε λίγο χρόνο ο Ντιμό, ο creative director τέλος πάντων του Odyssey, και τον ρώτησα, ας πούμε, πού τραβάτε τη γραμμή, ας πούμε, μεταξύ ιστορικού ρεαλισμού και της ελευθερίας που έχετε να κάνετε εσείς ό,τι θέλετε. Και μου λέει, δεν είμαστε πολύ αυστηροί όσον αφορά την ιστορική αναπαράσταση. Δηλαδή, OK, έχουμε επιστήμονες από πίσω που δουλεύουν και μας έχουν, ας πούμε, να είναι αληθοφανές και να πιάσουμε την ατμόσφαιρα, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε λίγο πιο πολύ στην φαν πλευρά της ιστορίας. Δηλαδή το βλέπουμε λίγο πιο ανάλαφρα, ας πούμε, δεν θα κάτσουμε τώρα, δεν είναι μάθημα ιστορίας. Δεν είναι μάθημα ιστορίας το Assassin's Creed, οπότε μην ψάχνετε λεπτομέρειες και ιστορικά γεγονότα να είναι όλα ακριβή όπως τα γνωρίζουμε. Μισό μυθοπλασία, μισό ιστορία. Μπράβο, και είναι και ίσως και η δική τους ανάγνωση της ιστορίας. Δηλαδή, ας πούμε, στο Σοκράτη που κάνουμε και συνομιλία πάνω σε αυτό, ας πούμε, συζητάμε, μας είπε ότι εντάξει, είχαμε τα γραπτά, ας πούμε, αλλά είχαμε και την ελευθερία να τον φανταστούμε και εμείς όπως θέλουμε, να τον κάνουμε λίγο πιο διασκεδαστικό, ξέρεις. Παιχνίδι. Έτσι. Παιχνίδι, ακριβώς αυτό. Είναι στα πλαίσια παιχνιδιού. Μην το ξεχνάμε. Τέλος πάντων. Σωστό. Θα βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες για το Assassin's Creed, όπως π.χ. ότι φτιάχνεται από 10 στούντιο, ένα νέο πρωτοπόρο σύστημα που έχει με την κατάσταση και τη δύναμη των πόλεων και όλα αυτά στο unboxholic.com, στο σύνδεσμο που βλέπετε στην οθόνη. Αποκαλύφθηκαν και όλες οι συλλεκτικές εκδόσεις του παιχνιδιού. Πόσες είναι? Είναι καμία πενταριά, εξαριά. Ο Nike ξύπνησε που εκεί πέρα με τις συλλεκτικές. Άκουσε συλλεκτική, αναστατώθηκε. Είχαμε δηλώσει από την Ubisoft ότι το Assassin's Creed δεν θα επιστρέψει σε αιτήσεις κυκλοφορίες, αλλά το συγκεκριμένο... Επιστρέφει όμως. Ναι. Το συγκεκριμένο επιστρέφει επειδή ήταν έτοιμο. Ναι. Απλά όταν λέμε αιτήσια κυκλοφορία, σημαίνει ότι κυκλοφορεί ένα Assassin's κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο πλέον, μέσα σε ένα χρόνο κυκλοφόρησε. Ετήσια ανάπτυξη, ετήσια... πώς θα το πω αυτό, ετήσιο background μπορεί να μην υπάρχει. Αλλά κυκλοφορία μέχρι στιγμής τηρείται κανονικά. Ναι. Μπορείτε και αυτή την είδηση να τη βρείτε στο site. Έχει πολύ ωραία πράγματα όμως. Και η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτά που διάβασα εγώ σε αυτό, συνειδητοποίησα ότι το Odyssey είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που νομίζουν κάποιοι. Πρακτικά τύπου είναι το DLC του Origin. Τύπου κάποιοι και όχι άδικα το χαρακτηρίζουν ως DLC, ως expansion του Origin και τέτοια. Εάν διαβάσετε αυτά τα bullets, παιδιά, που έχει ο Θέμης στο άρθρο αυτό, θα καταλάβετε ότι είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που νομίζετε. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό εμένα με έπεισε να πω ότι όντως αυτό είναι κάτι πολύ πολύ μεγάλο και αυτόνομο. Θα δούμε βέβαια. Η κυκλοφορία δεν είναι πολύ μακριά, έρχεται τον... Στις 5 Οκτωβρίου. 5 Οκτωβρίου, ναι.
Μάλιστα. Άλλο, Θέμη. Είναι οι δύο ειδήσεις του Cyberpunk που σχολιάσαμε πριν από λίγο για το PC που έτρεχε. Και είχαμε βέβαια για το Cyberpunk και μία άλλη δήλωση, η οποία είναι η απάντηση της CD Projekt στα παράπονα για το first person κομμάτι του παιχνιδιού, το ότι θα είναι first person shooter. Και είπε ότι εμπιστευτείτε μας, το μελετήσαμε πάρα πολύ και πιστεύουμε ότι αξίζει πραγματικά αυτή η προσέγγιση για να, για να βλέπεις τα πράγματα, ας πούμε, πιο κοντά. Και επειδή πολλά συμβαίνουν σε εσένα, π.χ. με τα augmentations κτλ. Επειδή ένα από τα χειρότερα πράγματα στο Witcher ήταν το animation του χαρακτήρα και γενικά η κίνηση του χαρακτήρα, εγώ ψιλοχαίρομαι που δεν τον βλέπω πλέον. Δηλαδή μου αρέσει αυτό το first person που ακούω. Σύντομα, ότι έτσι όπως το δικαιολόγησαν αυτοί, αυτοί, ναι, ας πούμε, είπαν ότι, ότι συμβαίνουν, λέει, πράγματα που θέλουν να νιώθει ο παίκτης ότι συμβαίνουν στον ίδιο. Με τα augmentations και τα λοιπά. Δηλαδή με μπορεί... τον τρόπο που θα παρουσιάζεται το HUD, ξέρω. Θα σου πω τώρα το εξής. Εάν ένα augmentation σε κάνει να βλέπεις έτσι ή να βλέπεις αλλιώς ή να έχεις αρνητικές επιπτώσεις σε κάτι, πώς θα στο περάσεις στο third person, με ένα φίλτρο σωστά μπροστά. Καταλαβες. Ναι. Και έτυχε έτσι στον Deus Ex, ας πούμε. Βέβαια. Βέβαια. Τέλος πάντων, είχαμε και άλλες διευκρινιστικές δηλώσεις για πάρα πολλά παιχνίδια. Μάθαμε για το Sekiro. Ή Sekiro της From Software ότι δεν θα έχει multiplayer και η εταιρεία εξήγησε το γιατί, γιατί θέλει να αφοσιωθεί στο single player και να το κάνει πιο balanced. Πάμε μωρή αρρώστια. Η Deck 13 περίμενε να σταματήσει λίγο η καταιγίδα των ειδήσεων της 3 και μετά αποκάλυψε πλάνα και πληροφορίες για το The Surge 2. Το οποίο περιμένω σαν τρελός, να σου πω την αλήθεια. Ναι, το The Surge, αυτά μπορείτε να δείτε στο site. Το The Surge ήταν μια αθόρυβη αλλά πάρα πολύ τίμια κυκλοφορία περσινή. Για μένα είναι ένα από τα πολύ ωραία παιχνίδια αυτής της κατηγορίας που έχω παίξει. Hardcore, ένας πολύ όμορφος και ιδιαίτερος και καλωστημένος κλόνος της Souls συνταγής. Το προτείνω ανεπιφύλακτα το πρώτο The Surge και περιμένω με πολύ πολύ μεγάλες και ανοιχτές αγκαλιές το The Surge 2. Ειλικρινά, πώς και πώς περιμένω να ξαναμπω στο παιχνίδι σε co-op με το Στρατούλη, αλήθεια. Το 2019 έρχεται αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, είχαμε διευκρινιστικές δηλώσεις και για το The Last of Us Part 2. Μάθαμε ότι θα έχει multiplayer για άλλη μια φορά. Όπως πάντα έχουν, ναι, τα... Ναι, και ότι ο μοναδικός playable χαρακτήρας θα είναι η Ellie. Βέβαια, αυτό μένει να δούμε αν μπλοφάρει ή όχι. Μάθαμε για το νέο Halo Infinite ότι ο Steve Downs θα επιστρέψει ξανά στη φωνή του Master Chief, βάζοντας τέλος στις φήμες που ήθελαν ότι αποχωρεί. Και βέβαια δεν γίνεται η 3 χωρίς να γίνει, να πέσει και λίγο ξύλο. Τέλος πάντων, όσον αφορά τον τόρο και τα παράπονα από τους gamers, είχαμε για άλλη μια E3, έγινε λίγο ψιλοχαμός με το crossplay και το cross-platform με το Fortnite, γιατί έρχεται στο Nintendo Switch και θα υπάρχει με όλες τις πλατφόρμες συνεργασία εκτός από το PlayStation. Και για άλλη μια φορά υπήρχαν λίγο... Ήρθε στο Nintendo Switch. Ήρθε στο Nintendo Switch, είχε 2 εκατομμύρια παίκτες, χαμός έγινε. Για το Fortnite. Ναι. Ναι. Επειδή δεν υπάρχει crossplay με το PlayStation, γι' αυτό είχαμε λίγο αναταραχή. Και μάλιστα το θέμα καλύφθηκε και από το BBC και από πολύ μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Να κάνω μία μικρή παρένθεση εδώ. Ναι, για πες μου. Εννοείται. Ένα από τα πιο ωραία πράγματα που είδα στην E3 ήταν απέναντι από την E3, είχε ένα κτίριο σαν μικρό θέατρο που ήταν το E3 Collision. Mm-hmm. Που κάνει ο Jeff Keighley και έχει πάνελ στην ουσία που συζητάνε. Ήμουν τυχερός και ήμουν ελεύθερος την ώρα που ήρθε ο Τζο Ρουσό, ένας από τους δύο σκηνοθέτες του Avengers, μαζί με τον Creative Director του Fortnite. Αυτό κατάλαβα. Ναι, εγώ μάλλον δεν τον ήξερα. Μάλλον για τη συνεργασία με τον Thanos. Συνεργασία. Φυσικά η συζήτηση δεν είχε να κάνει μόνο με τον Thanos στο Fortnite, αλλά μια γενικότερη συζήτηση περί της αφήγησης στα δύο μέσα, ρε παιδί μου, και το πού πάει το πράγμα. Από τα πιο ωραία πράγματα που είδα, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει στο YouTube πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πηγαίνετε, δείτε την. Μάλιστα. Θα βάλω κι εγώ σύνδεσμο. Αφού με έκανε να αναθεωρήσω λίγο το Fortnite. Έλεγε πολύ ωραία πράγματα αυτός. Με έκανε, επειδή συζητάνε πολύ για το narrative κομμάτι του Fortnite, το οποίο δεν ήξερα ότι είναι τόσο δυνατό εγώ. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ, έτσι. Θα με κάνει να το δοκιμάσω, δω τι γίνεται. Πάνε με σεζόν από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι στην τέταρτη τώρα και αυτοί έκαναν ήδη planning την πέμπτη και την έκτη, ας πούμε. Για να δούμε. Μάλιστα. Οκ. Okay. Αυτά από την E3. Έχω δύο τελευταίες ειδήσεις μπροστά μου. Μάθαμε τα νούμερα τηλεθέασης. Και μάθαμε, Γιώργο, πότε θα πας του χρόνου. 11 με 13 Ιουνίου.
Ορίστηκε η ημερομηνία για την E3 2019. Πότε θα πάμε? Θα πάει ο Γιώργος. Δεν ξέρω τι και πώς. Θα πάω. Ειλικρινά. Θα πάμε τον Nike, θα πάρουμε τον Nike για να τον βάζουμε να περιμένει στις ουρές για πρόσεξε, για τα συλλεκτικά αντικείμενα. Ο Nike θα είναι όλη την ημέρα στις ουρές για να πάρει το συλλεκτικό Nike θα φίξεις. Τώρα, να πεις τον Nike ότι θα έχει πράγματα τα οποία δεν θα τα έχει ο άλλος ο κόσμος, θα τα έχεις μόνο εσύ και αυτοί που θα είναι εδώ, θα κάνουν τις ουρές με τη μία. Έτσι, θα πληρώσω άλλους να πάνε να φύγουν. Έτσι άρρωστο συλλέκτης που είναι. Ναι. Λοιπόν, τι προτείνω εγώ? Προτείνω να δώσουμε μια ωραία πάσα στον Γιώργο του LA, όμως εκείνον τον Γιώργο, ο οποίος πήρε συνέντευξη, μίλησε με τον Creative Director του Assassin's Creed Odyssey. Η συνέντευξη έχει μερικά πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα για να ακούσετε και να μάθετε σχετικά με το Assassin's Creed, γιατί θα τα ακούσετε από τον άνθρωπο που φτιάχνει το παιχνίδι και όχι έναν από αυτούς που φτιάχνουν το παιχνίδι. Οι ερωτήσεις του Γιώργου είναι ενδιαφέρουσες. Βλέπω τον Γιώργο κάτι θέλει να πει. Ναι. Θέλω να πω όταν τελειώσει, πες. Όχι αυτό. Θα έδινα τώρα απευθεία την μπάσα σε εσένα, πάλι εκεί στο LA. Ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να ζητήσω συγγνώμη αν τα αγγλικά μου είναι λίγο ότι να είναι. Είναι μια χαρά. Ήμουν πάρα πολύ αγχωμένος εκείνη τη στιγμή και πολύ κουρασμένος. Δεύτερον, θέλω να σας πω ότι μια ερώτηση δεν δέχτηκε να μην απαντήσει. Όχι αυτός, ο οποία δίπλα ο μου είπε. Ποια ερώτηση? Sorry, θα σας πω τώρα. Επειδή είχα διαβάσει εγώ ότι ο Αλέν Κορέ, ένας της Ubisoft, είχε πει ότι και το Assassin's Creed γίνονται ως games as service πλέον, τα λογίζουν. Ήθελα να το ρωτήσω με ποιον τρόπο, δηλαδή να περιμένουμε κάτι σαν το Origins. Και μου είπε ότι επειδή δεν έχω δει το quote συγκεκριμένα του τέτοιου, δεν θέλω να απαντήσω, μην πω καμιά χαζομάρα. Εγώ σας το αναφέρω για να το γνωρίζετε, και αυτό δηλαδή εγώ το ρώτησα. Κατά τα άλλα, θέλω να σας πω ότι ήταν πολύ πολύ ωραίος τύπος, πολύ άνετος, πολύ ευγενικός, και όπως όλοι τους εκεί πέρα, εγώ έπαθα πλάκα, παιδιά, είναι όλοι πάρα πολύ νέοι. Μιλάμε ότι οι αυτοί που φτιάχνουν τα παιχνίδια είναι 30-35 χρονών. Δεν είναι παιχνίδι, όπως το Kojima, ξέρω εγώ. Δεν βλέπεις μεγάλους ηλικία. Αυτό είναι και λίγο ανησυχητικό για τη βιομηχανία μας. Δηλαδή, δεν ξέρω. Πού πήγε η παλιά φουνιά που θα έπρεπε να οριμάσει τώρα και να φτιάχνει παιχνίδια, πού είναι? Μπορεί να μην ήρθα στην Ιθρία. Αυτό θα το φίξουμε μια μέρα. Είναι για μια άλλη. Για ένα άλλο discussion σε frame rate. Ένα... Ναι, το αφήνουμε για μετά. Το crunch και οι πολλούς καλούς developers. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτός είναι ο δημιουργός του Syndicate. Αυτός δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Θα σε γελάσω. Θέμη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτός έχω την εντύπωση είναι αυτός που έχει δημιουργήσει το Syndicate. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε τα όσα έχει να μας πει ο Creative Director του Assassin's Creed Odyssey και επιστρέφουμε. Γεια χαρά, έχουμε την τιμή εδώ πέρα και τη χαρά να έχουμε δίπλα μας τον Creative Director του Assassin's Creed Odyssey. So, Jonathan, thank you for being with us. Thank you. First of all, I was always wondering, so what it's like, no, what's the process behind choosing the next setting for the game? I mean, how do you know when to go to Greece or when to go to China or ancient? So how do you choose? Well, the world, you know, is a beautiful place, and history is amazing, you know. So we try to look for settings, at least, you know, for this one, where we can relate to it. So ancient Greece was great because you could see a lot of references that we use today, like let's say I'm strong, like, you know, Hercules, or, you know, an Achilles heel, or the Battle of Marathon. Like, I did not even like, oh, Marathon comes from, like, I read about it. Oh, okay, that comes from there. And everything we were tripping over, like exploring that setting, is that, oh, it's so relevant. Like, it feels so relevant, and it is who we are. We you know, like, we use it quite a bit, and the, you know, birth of democracy and things like that. So for us, we were looking at the cultural reference, and then for this setting and the start of the Peloponnesian War was great for us because it also gave us combat and fight, and, you know, like a war to explore from a mercenary's perspective was pretty seductive. So that's how we chose ancient Greece, and, you know, just visually we look for worlds that are interesting, and yeah, Greece is very interesting. It's a very nice place. You understand why they still there, you know, like, yeah, it looks good. It's not a story thing from the Assassin's Creed franchise, you know, we have to go there now and then the other setting. It's, you have the freedom to explore whatever you want. Yeah, we
always discuss, what you know, like we have discussions, but and this time that discussion led us to Greece, and you know, that was it was a match made in heaven. I felt for Assassin's Creed, where it's beautiful, it's cultural, it's relevant, and then there's action. So it was great for us. And you know, like the myth of the Greek hero is something super strong, you know, or the emblematic Spartan, you know, like it talks to people as well. Like I do feel it talked to me, like I hope it talks to other people. It probably talks to you guys. But to me, it was like resonating with me, and I wanted to know more. So when you have that feeling about it, usually it's a good feeling. Can we expect a realistic recreation of ancient Greece, just like Origins was for Egypt? Yeah, you can expect to have as very credible, you know, because the thing with we look at plans of cities, we have an in-house historian that is a specialist that has a doctorate in, you know, in Greek studies, and she knows a lot of people, and we had a lot of historians help us because it is hard to go back there. When we visited, I was floored to see that there's not much that's up everywhere, you know, like I was expecting temples to be, you know, like, oh, there's, yeah, they're, you know, they like the Parthenon is atypical, like it's not like that everywhere. I was expecting to see a little bit more of that, but when you get to theater and Epidaurus or things, places like that, then you kind of see where it was, and then we really put a lot of research into knowing what, you know, like what it felt like. The topography of the map is the exact same, or not exact same, but almost the same, and it's shrunk because we're not going to do 900 kilometers or whatever that thing was big, but still a feeling of it, you know, like it's not as big as the real country would be, but from a gameplay perspective, you do have the feeling of being in those places. But yeah, we tried to look at the little details, how people, you know, acted, spoke, you know, so and tried to, yes, of course the characters are speaking English, but yeah, with a Greek accent, we have a character. Yeah, I thought it was nice. I mean, it sounded Greek, English Greek, so. Well, a lot of our actors are Greek, so, but then when they, you know, speak English, sometimes we have to pull down on the accents for, you know, being able to get it across, but the crowd life just I think speaks ancient Greek, so in the game, a lot of research on that, and then we put in a few Malakas here and there because we noticed. So can we expect a spectator mode down the line, just like Origins? We'll talk about our what's coming next into our post-launch after our announce. This is the announce of the game. Play the demo, get your feeling about it, but later it'll come. Thank you. Can you tell us if this game connects with the Assassin's Creed franchise and how? Because to this point we have not seen anything relating to the big story of the franchise. We are before Origin. We are a continuation of the modern day, so the modern day story will pick up. In the demo, you don't see that because we just want to get you on the features and see what's new. We have a tangent towards the first artifact, the first civilization, so artifacts, things like that, and which ties a little bit into the mythology of Greeks and Romans and stuff like that. So that part is very, very brand, assassin brand. We're not part of the Creed, we're not a typical assassin, but we do have a story about free will, you know, and chaos, which is an order, which is at the base of Assassin's Creed, right? But in this case, we lead you into understanding what those things, those choices are, because we put the notion of choice in the middle. So it's more of a thematic approach to Assassin's Creed, not plot. Yeah. I mean, the themes are from Assassins, but will it expand the plot from the other games? We do push the modern day, which that, you know, so the modern day is you know, the connector, you know, typically. Yeah. So we it is a continuation of what Origin then. So in that sense, they go back in history. They are looking for artifacts, you know. So It is brand fabric, you know. So, but like in this case, they're going so far back that there's not a Brotherhood, but there are, you know, characters. Which what we liked about it was we always have the artifact, you know, like at the end of the game. You know, like what would happen if you have it at the start?
you know, and then tap into that Greek hero a little bit, you know, the legend, you know, that came to Greece. So we thought that was fitting so well with the setting because, you know, Greece is historical, but it's also the mythology still, yeah. You know, like we always think about it. So, you know, how do we tie that to our branding? I think we did a good job with that. And you can still wear a hood and everything, so you can equip yourself to be looking stealth, and you'll, you know, feel at home with your character. The only thing is that you have the broken spear of Leonidas as your weapon, and then instead of the hidden blade. So, but it can serve the same stabby mechanics. Right. So Odyssey is pushing the Assassin's Creed games into some uncharted territory with the choices and how it affects the game. So what can you tell us about this? We wanted really to make it your journey. We wanted to typically go away from a model and try to have somewhere where you're active and making choices in action, like previous episodes, yeah. But also in when you're getting the story, so you're not a spectator. So it is the choices that I make, you know, and then there's some pretty funny ones as well. It's not just tragic and Greece. There's some comedy as well, but so that we can, you know, like. What would I do here? Like, what would I lie to this person? Would I try to, you know, have fun with him? And, like, and try to really make it your journey where your choices will have an impact, short term, medium term, or long term. Not all the choices, but, you know, you never know. Like, so we keep you guessing a little bit. And what it allowed us with ancient Greece is a founding time period. So we wanted to spend a lot of time with, let's say, Socrates or Pericles, you know, like, and get to know the Hippocrates, you know, those guys. And then discuss philosophy with Socrates. We made him like very like you saw him like is a little bit annoying. Yeah, I thought it was a nice surprise to meet Socrates, and I was wondering, and I thought it must be really difficult to write these kind of mythical intellectual figures. I mean, how do you manage that? Well, we read quite a bit. We documented, you know, like we knew he didn't wear shoes, let's say, and whatever. And then he was obnoxious sometimes, and he was not a materialistic, you know. So we forge a personality based on what we would. You know. Yeah, I thought the Socratic dialogue is pretty spot on. Yeah. So can we expect other philosophers to be part of? We have a few that, you know, will jump in. Like we are start a Peloponnesian War, so you know we don't have Platon, for example. Yeah. Like so, but what we looked at is like how the dialogues were, you know, like written by Platon, and say how can we keep like get. And the funny thing is that when I rediscovered it, I knew this a little bit more from college days, and then I rediscovered it, and it's funnier than I thought. Like there's knowledge there, but. The way that they speak to each other, like we wanted to capture like lively people, you know, like we not just textbook people. So yeah. We give them a little bit bigger personalities. Sometimes they'll be funnier, and then sometimes yes, we'll do an anachronism with some certain words, but just to make it feel like, you know, like the thing that surprised me when I went to Greece is people are. They want to talk, you know, like they like to talk, and they just, you know, like I love that, you know. So these philosophies were like two people having wine and talking over dinner, and then, you know, like discussing matters. So I wanted to get a little bit of that feeling in it, and then to do that, you need a new way to tell stories because you can't shoot that in cinematic because it'll just blow out of proportion. And I want to participate. So if you ask me a question, I want to be able to answer, and then be wrong again, like, oh, but your choices lead to. And then, what are you saying, Socrates? Like, I saw that in the demo. Yeah, so that type of stuff. But with the new dialogue editor, it allows us to have over 30 hours in the game of that kind of stuff. If players don't want to engage in it, they can, you know, like they can scoot through it. But if they want to, hey, Socrates, let me talk to him, then you can, you know, you can have a little bit more fun with him. Okay, so Odyssey is more like a traditional RPG. So is this where the Assassin's Creed franchise is going from now on, or is it something like an experiment for Odyssey and you'll see how it goes? Well, we always adjust or, you know, like from how people experience it, and then we take the feedback, and we, you know, so, but Origins was, before us, was a good first step in that direction. Like, you know, like, oh, the world is open, the quest system, the fighting is deep, there's levels, and it was the progression was, you know, spot on.
Now, what you know to complete the RPG cycle is like the role-playing aspect, you know. So, and two characters, you know, like so. If you want to play a woman in our game, you can, because you want to be able to relate to the character. Or if you think it's just cool to play a woman, you can. Like so, but we wanted you to be able to experience this for, you know, have a stronger bond with your actions and things like that, and then expand a little bit on. Expand on the possibilities of the systems and the gear up and everything. So, you know, building on top, you know, of what or it was a logical evolution. Yeah, we felt that that was a logical evolution. We liked what the Montreal team was doing with the Origin, so it was natural to go in that direction. We've been working on this for 3 years, not been 1 year. So, and you know, with a full team, and when 3 years ago we were seeing where they were going, so cool, because we wanted to go there as well. So I said, all right, let's push the other facets of RPG. Okay, so we looked at the map at the demo and we saw probably all Greece. So are we going to be able to visit all these places that we saw? Everything on the map that you saw is pretty much you can go. So that's awesome. That's awesome. I think it's obvious that the gameplay is very similar to, and the mechanics are very similar to Origins. So what differentiates Odyssey from the previous games in that department? So mechanically, the fight and the navigation is similar, right? And then the we have a few new things though. You can assassinate from the horse and stuff like that, right? The fight, the base fight is not the same, but is the same mechanically. Similar, yeah. And then we put on top abilities on top so that you can customize your playstyle, get some spikes. You know, the Sparta kick is an ability, for example, where it's a fan favorite already. Yeah, it is. And then have fun with those things. And then we really, all the RPG levers like equipment and things like that, we go a little bit deeper with that. The Naval is back as an open world Naval, it's not maps. You go wherever you want. It's your Odyssey on the Aegean Sea, and you just ride your boat, recruit your crew, fight battles and everything. So almost everybody in the world is recrutable, so you can recruit them. Okay. So those are things that will make it feel much different. The conquest battle as well. We portraying the Peloponnesian War to be accurate is very hard, you know, because it's documented like weirdly, you know, and stuff. So, but when you look at it, it's city states, you know, partnering with, you know, like Athens or Sparta. So we decided that it was Sparta versus Athens, and then but that conflict is going always in movement. And those when the conflict is, you know, booming in one region, there's a big battle that can be done in that area. So you get those epic battles. I don't know if you've played the epic battle yet. No, I think we didn't get to that point, right? But versus 150. Oh, okay. It'll feel different. Yeah, they described it to us, but it's different played. Yeah. There's quite a bit of different things, and plus the choice of the character. So you can choose Alexios or Cassandra at the start of the game, and they have a spicy Mediterranean temper as well. We're gonna wrap it up because it's already 15 minutes, and we want to keep it at this point. So, thank you very much. Thank you. I want you to know that every Greek gamer is looking forward to Odyssey, and it's a really important game for us. So no pressure. Huh? I really hope that you. I want to make sure that people from Greece like it, and then they feel well represented, and that they do find a little bit of the humor that I found, like exploring Greece and have fun with it. Like it was an honor for me to work on that on it, because I really discovered something that was a passion of mine now that I just it'll stay with me forever. So it's good. So you'll come back to Greece? Oh, yeah, I will go. Yes. Me and my girlfriend, right after this project, we're going to go to Mykonos and Delos. Nice, 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 nice. Okay, so thank you. Thank you very much. Αυτά λοιπόν από το LA. Πάμε λίγο όμως να δούμε, γιατί ωραία είναι να τα ακούμε και να τα συζητάμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να παίζουμε όλα αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, εμείς δεν παίζουμε όλα αυτά τα παιχνίδια, γιατί αυτά είναι παιχνίδια που θα κυκλοφορήσουν στο μέλλον, στο κοντινό και στο πολύ μακρινό. Ασχολούμαστε όμως λίγο πολύ με παιχνίδια, ο καθένας μας. Ο Γιώργος νομίζω ότι εντάξει, το έχει παρατήσει για καμιά δύο εβδομάδες τώρα το άθλημα. Εγώ απλά τελείωσα τον God of War και έπαιζα στο Switch μου αρκετά και στα ταξίδια, γιατί ταξίδι είναι ατελείωτο, παιδιά. Mm-hmm. Πήγαινε, έλα.
Έπαιξα ένα Thimbleweed Park, έπαιξα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γιώργο, δεν είναι εξαιρετικό. Ξέρεις τι έπρεπε να μας πεις τώρα. Θυμάσαι σε μια E3 που πήγε ένα στιγμικάκι στο Wii U και είχε κλέψει τον demo του Zelda. Έπρεπε να μας πεις, εγώ παίζω Death Stranding, κατάκια. Έκλεψα τον demo από τον Kojima. Μπορεί και να το έχω κάνει, αν δεν το έλεγα. Ναι. Και να το πεις, ποιος θα σε πιστέψει. Ναι. Σωστό και αυτό. Και να το παίξεις, ποιος θα καταλάβει τι. Σιγά μην κατάλαβες τι παίζεις. Το παίξες, τι κατάλαβες. Τίποτα δεν κατάλαβες. Αυτό ακριβώς. Ωραίο το Thimbleweed Park, έτσι. Απίθανο. Old school, μεταφερμένο στη σύγχρονη εποχή. Απολαυστικότατο, πολύ ωραίο γράψιμο. Πανέμορφο. Και το Framed παίζω, ακόμα ένα puzzle game στο Switch, το οποίο είναι και αυτό πολύ συμπαθητικό. Και έχω κατεβασμένο και το Hollow Knight, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στην E3 και περιμένω να το ξεκινήσω, και γιατί ήταν τα πιο αναμενόμενα παιχνίδια μου για φέτος. Άντε ρε, μένα. Τόσο ναι, καλό, ναι. Σαν και αυτό είναι, είναι από τα καλύτερα Metroidvania. Metroidvania, Dark Souls φάση ύφος. Οπότε είναι για σένα, Σάκη. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Τώρα. Ο Nike Ferrari. Εγώ ο οποίος έχει background πίσω ένα Resident Evil 2 και τόση ώρα θέλω να το δω, να το φέρει μπροστά και αυτό. Κάτσε τα γιατί βράδυ είναι αυτό. Περίμενε, είσαι κολλημένος τώρα. Είναι κολλημένη η οθόνη. Έλα τώρα, ξεκολλήσαμε. Πάμε. Τα βράδυ αυτό. Κάνει υπομονή. Θα το παίξει σωστά έτσι όπως πρέπει το Γενάρη. Ναι, μέχρι αυτό. Και το. Και το Horizon Zero Dawn, το expansion, το The Frozen Wilds. Α, μάλιστα. Αυτό δεν ασχολήθηκα, δυστυχώς. Δεν ασχολήθηκα. Ωραίο, ωραίο. Όπως ήταν και το κυρίως παιχνίδι. Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι, αυτά. Θέμη. Φίλε, και εγώ τελείωσα τον God of War. Νομίζω από τότε έχω να πω ότι παίζω, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τώρα είστε σε κλίμα 2012-2011. Και έχουμε καεί, έχουμε πορωθεί με τον Dark Souls. Όλοι σαν παρέα. Λοιπόν, και αυτό είναι που θα ήθελα και εγώ να πω: ότι ασχολούμαστε με τον Dark Souls Remaster μέχρι τις 5-6 το πρωί. Και θα σας πω τώρα τι γίνεται με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εκτός ότι το θεωρώ ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια όλων των εποχών, για κάποιο λόγο είχα πολύ καιρό, Γιώργο, να νιώσω ένα ρίγος και μία παράξενη και έντονη συγκίνηση όταν περιηγούμε εκεί στη Lordran. Ειλικρινά σου μιλάω, εντάξει, οκ, okay, και άλλο παιχνίδι, και ένα Bioshock να βάλω τώρα θα πω wow, και ένα ξέρω εγώ Mass Effect θα πω oh, Θεέ μου τι παίζω πάλι και τι ωραία που ήταν κτλ, αλλά αυτό το παιχνίδι μου βγάζει κάποια παράξενα συναισθήματα μέσα μου. Παιδιά, επίσης συνειδητοποιώ μετά από όλη αυτή την εμπειρία που έχουμε με τα Souls, έχουμε παίξει δεκάδες φορές τα υπόλοιπα, Bloodborne, Dark Souls 3, 2, αυτά, ιστορίες. Το Dark Souls 1 είναι ό,τι πιο hardcore και ό,τι πιο σκληρό και άρρωστο έχει βγάλει ο Μιγιαζάκη. Τέλος. Τέλος. Ακόμα και τώρα με όλη αυτή την τεράστια, ξαναλέω εντός εισαγωγικών, εμπειρία που έχουμε με τα Souls, το ξύλο που τρώμε. Και σε το πόσο απρόβλεπτο είναι ακόμα το παιχνίδι. Πόσο. Και σε κάποια φάση λέγαμε να μαζευτούμε όλοι για κοοπ τετραπλό που ανέβασε ο Στρατούλης μια φωτογραφία. Και επί μία ώρα μέχρι να βρεθούμε στο ίδιο σημείο, απλά ήμασταν 4 άτομα τάχα hardcore gamers που παίζουν παιχνίδια από εδώ από εκεί σε αυτά και το hardcore gamers. Και βρίζαμε επί μία ώρα που το ξέραμε ξύλο, το παιχνίδι. Ξύλο το παιχνίδι είναι ξύλο. Απλά ξύλο. Ξύλο. Σαν remaster, εγώ έχω παράπονα. Ήθελα κάποια πράγματα λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, αλλά οκ. Okay. Καταρχάς, κατέστρεψαν τον Blight Town, το έκαναν 60 FPS. Αυτό είναι έγκλημα. Αυτό είναι έγκλημα που έκαναν. Έπρεπε να το αφήσουν 15, γιατί έρχεται ο Θέμης τώρα και μου λέει: εντάξει, τον Blight Town καλούτσικο είναι. Όχι, θα πρέπει να κάτσεις να το βιώσεις με 15 FPS. Έτσι. Να χάνεις στα 15 FPS. Την αυθεντική εμπειρία. Όχι με τα 60 FPS και τα όμορφα, τα γραφικούλια και τα τέτοια. Το προσπερνάω. Το καλό με το Remastered είναι ότι έχει ξαναζωντανέψει το παιχνίδι από άποψη κόσμου. Ναι, έχει προς συνέχεια invade, έχει μηνύματα κάτω, είναι γεμάτο. Οπότε κάποιος που δεν το έζησε τότε έχει την ευκαιρία ξανά να ζήσει μια εμπειρία με γεμάτο κόσμο όπως τότε, ας πούμε. Σίγουρα. Εμένα, να σου πω τι μου κάνει πάντα εντύπωση στο Dark Souls. Το πώς δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάρει κάποια πράγματα που θεωρούμε δεδομένα στο game design, να τα πάρει και απλά να τα πετάξει στα σκουπίδια. Δηλαδή, οι τύποι έχουν ολόκληρους κόσμους φοβερούς,
πίσω από έναν αόρατο τοίχο, ξέρω εγώ. Και χαίστηκα να το δεις. Ναι, δεν τους μοιάζει. Δεν τους μοιάζει. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω. Αυτό και το Demon Souls, τη στιγμή που βγήκαν, ήταν από τις μεγαλύτερες φαλιάρες που είχαμε φάει με το Σάκι παίζοντάς τα τότε. Και τώρα, άμα ακόμα και τώρα είναι έτσι, φαντάσου. Ναι, εγώ σου λέω, μετά από 7 χρόνια, πόσο έχει. 7 χρόνια έχει το... Μετά έγιναν λίγο πιο ορθολογικά. Ισχύει σε δηλαδή πολλά πράγματα, Γιώργο. Και στα animations κάποια πράγματα έχουν αλλάξει και στις τιμωρίες που δίνει προς τον παίκτη έχουν αλλάξει. Ναι, θυμάσαι ότι άμα σου έκανε εκείνο το βατράχι poison, έπρεπε να πας στην άλλη άκρη του κόσμου για να βγάλεις το poison. Όχι το poison, το curse. Το curse, συγγνώμη. Και εγώ τι ήθελα να πω στο Θέμη. Εγώ αυτό που θέλω να πω στο Θέμη. Αυτό εντάξει, έχουν βάλει μήνυμα με τους, που σου λέει curse, λέει ότι η ζωή σου είναι μισή και πρέπει να πάρεις το τάδε αντικείμενο. Στο γράφουν, δεν ίσχυε. Μήνυμα πάνω. Ναι. Γιατί... Και επίσης, να πω και κάτι, ότι όταν εμείς παίζαμε το πρώτο Dark Souls, δεν υπήρχε wiki Dark Souls να μας πει ότι κοίταξε, αυτό θα το βρεις εκεί, αυτό θα το βρεις το άλλο. Εγώ το έπαιζα το παιχνίδι day one, που κανείς δεν το είχε ακόμα τελειώσει, κανείς δεν είχε επαφή, δεν ξέραμε τι παίζαμε. Ο Θέμης ήξερε τώρα με τη μία ότι στο Kers, εγώ στο Kers το κουβαλήσω μαζί μου για 3 ώρες, 4. Κοίτα, πρακτικά κάποιος δεν μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή την τότε εμπειρία. Μπορεί να έχει κάτι πολύ κοντά, γιατί π.χ. συζητούσαμε χτες για τον boss με τον Ornstein. Δεν γίνεται να μην ξέρεις τι υπάρχει στο παιχνίδι. Είναι ή το boss που είναι ο λύκος με το σπαθί στα δόντια. Υπάρχουν αγαλματίδια. Είναι πασίγνωστα δηλαδή κάποια πράγματα. Ναι. Δεν γίνεται να μην τα ξέρεις. Τέλος πάντων, Dark Souls ήταν πρωτόγνωρα. Ένα από τα σπουδαιότερα όλων. Δεν το συζητάμε. Τώρα, ένα άλλο παιχνιδάκι που ασχολούμαι, το οποίο θέλω να μιλήσω στον Γιώργο. Είμαι προς το τέλος, λίγο μετά τη μέση θα έλεγα καλύτερα, του Donkey Kong για το Switch. Α, σε ποιον κόσμο είσαι, πες μου. Στον... ή τέταρτο ή πέμπτο. Okay. 7 νομίζω έχει. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά μάλλον. 7 είδα ότι έχει. 7 είδα ότι έχει. Με ένα γρήγορο Google search για να δω που βρίσκομαι. Τέλος πάντων, το παιχνίδι αυτό στην αρχή του με άφησε παγερά αδιάφορο για κάποιο λόγο. Το βρήκα σαν ένα απλό κοινότοπο platform παιχνίδι. Γκρίνιαξα στον Γιώργο. Του λέω ρε ή εγώ έχω γεράσει πολύ. Και αρχίζω και χάνω, ας πούμε, αυτό το παλιακού που θέλω και μου αρέσει. Ή κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδί μου, με το παιχνίδι. Μου λέει ο Γιώργος, δώσ' του χρόνο, πρόσεξε λίγο 5 πράγματα, μη βιάζεις ακόμα κτλ. Και φυσικά εννοείται ότι έτσι θα έκανα, δεν θα το παρατούσα έτσι εύκολα. Μπορώ να δηλώσω με ευκολία ότι με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Καταρχάς, έχω πολύ καιρό να εθιστώ με platform παιχνίδι. Να θέλω δηλαδή, είτε κάθομαι να έχω 5 λεπτά να πιω ένα καφέ, είτε 5 λεπτά, ξέρω εγώ, να περιμένω την Αλίνα να ετοιμαστεί, ανοίγω με τη μία το Switch και παίζω. Είμαι σε τέτοιο mood γενικότερα. Αυτό σημαίνει ότι... Βοηθάει πολύ και η τέτοια του Switch. Και μεσότα, βέβαια, ναι, εννοείται. Το παιχνίδι είναι, δεν θα έλεγα εκρηκτικά καλό, θα έλεγα είναι υπογείως καλό. Ναι, δεν είναι ένα παιχνίδι που σου λέει κοίτα πόσο καλό είμαι. Είναι ένα παιχνίδι που σου λέει άσε, θα σε φτιάξω εγώ σιγά σιγά με το χρόνο μου, μην βιάζεσαι ακόμα. Και εκεί αρχίζεις και εκτιμάς, δένεσαι με τους μηχανισμούς, δένεσαι με το level design το οποίο είναι αριστουργηματικό. Αυτά που συμβαίνουν πίσω στο background δεν είναι τίποτα τυχαίο, δεν είναι απλά για να ομορφαίνει το background. Όπως είπες και εσύ, όλο το παιχνίδι περιγράφει μικρές ιστορίες. Κάθε μικρό level είναι και μια μικρή ιστορία. Και δεν σε λυπάται, έτσι. Δεν σε λυπάται, σου ρίχνει το ξύλο που πρέπει. Εννοείται αυτό. Εμένα αυτό που εκτιμώ είναι ότι είναι βαθιά μελετημένο. Ναι. Τα πάντα, δηλαδή. Και ένας κυκλοφορός δεν είναι και τυχαία. Δεν είναι απλά και μόνο εκεί για να σε δυσκολέψει. Ναι. Μπράβο. Είναι εκεί είτε για να σου κόψει ένα άλμα, είτε για να σου κάνει να αναθεωρήσει κάτι που θα έκανες πριν. Δηλαδή είναι πολύ δελτημένο και έχει μια πορεία όπως λες. Ξεκινάς από το λίγο αδιάφορος, ζεσταίνεσαι και θα δεις πόσο απίθανο είναι άμα αρχίζεις και προσπαθείς να παίρνεις όλα τα collectibles. Τα οποία σε αναγκάζουν να δεις με τελείως διαφορετικό μάτι
όλο το level design και κυρίως αναδεικνύουν και τους χαρακτήρες οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικοί. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι απλά. Σε διευκολύνουν απλά. Έχουν τελείως διαφορετικό στυλ παίξηματος. Δηλαδή, ο Cranky Kong που έχει τη μαγκούρα του. Είναι εντελώς άλλο πράγμα, ναι. Τελείως άλλο πράγμα από την δείξη που σε βοηθάει πολύ στα άλματα, ας πούμε. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή έχουν πολύ μεγάλη βάση και ανάλογα με το στυλ που σε βολεύει, μπορείς να διαλέξεις και το δικό σου χαρακτήρα. Δηλαδή, άμα θέλεις speedrun, οπωσδήποτε παίρνεις το Cranky Kong. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι το παιχνίδι αυτό δεν είναι ένα παιχνίδι που το ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Θα έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι σαν να γνωρίζεσαι με κάποιον και δεν πουλιχωνεύεστε, αλλά αρχίζεις και κάνεις παρέα μαζί του και αρχίζεις και εκτιμάς πράγματα στο χαρακτήρα του και φτάνεις σε ένα σημείο να έχεις δεθεί χωρίς ακόμα να έχεις αγκαλιαστεί και να πεις ωραία αδερφέ έλα να τα πιούμε και να αγκαλιαστούμε και να φιληθούμε, αλλά έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο να αρχίσεις να το εκτιμάς πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως. Αυτό νιώθω εγώ με το Donkey Kong. Νομίζω ότι το περιέγραψε τέλεια. Ναι. Γιώργο, άκουσες κάνα ψήθυρο στο LA, τι κάνει τώρα η Retro. Παιδιά, η Nintendo στο LA ήταν ό,τι πιο αθόρυβο μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, πέρα από εμάς, και κανείς δεν ασχολούνταν μαζί της, ούτε αυτοί ασχολούνταν. Δηλαδή, τα πάντα ήταν Smash και Pokémon. Μην μας ρωτάτε τίποτα άλλο, αυτά είναι παίξτε τα. Γεια σας, ας πούμε τίποτα. Και κάνα Amiibo. Αμίμπο, όχι. Παραδόξως δεν ανακοίνωσαν κάτι καινούριο, έτσι, Nike. Ανακοίνωσαν. Εγώ. Ο Ridley. Α, ναι. Το Ridley. Ναι. Ridley και του Splatoon Fest. Ναι. Εγώ πάντως περίμενα εναγωνίως κάποιο DLC για το Odyssey και απογοητεύτηκα που δεν είδα. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μου απογοήτευση. Γιατί σε όλα τα άλλα δεν είχα προσδοκίες, αλλά τουλάχιστον αυτό το ήθελα. Τέλος πάντων. Ίσως σε κάποιο μελλοντικό direct. Για φέτος. Ή στην Gamescom. Ναι. Αυτά. Ωραία. Πάμε λίγο να πούμε και 2-3 πραγματάκια και κάτι ταινιούλες που είδε ο... Δεν είναι movie περίοδος για εμάς, λόγω της E3, αλλά ο Γιώργος λόγω του ταξιδιού του έχει να πει κάποια πράγματα, οπότε πάμε να μιλήσουμε και για ταινιούλες. Γιώργο, εσύ ταξίδεψες με το αεροπλάνο, είχες άφθονες ώρες. Ναι, να... ένα. Να ροκανίσεις το χρόνο σου με πράγματα, οπότε είδες την ταινίες, για πες μας. Συνολικά πέρασα πάνω από 25 ώρες αεροπλάνα, ρε παιδί μου, οπότε είδα μερικές ταινίες. Είδα το Game Night, μια πολύ ανάλαφρη έτσι κωμωδιούλα, η οποία όμως με εξέπληξε, δηλαδή ήταν αρκετά σφιχτοδεμένη σενάριακά, είχε κάποια ωραία αστιάκια, πολύ ευχάριστη για να περάσει την ώρα. Είδα το Call Me By Your Name, επιτέλους. Α, ναι, για πες μου λίγο γι' αυτό. Μου άρεσε. Ακούστηκε αρκετά αυτή η ταινία. Ναι. Δεν είναι εύκολο να συζητήσει τώρα σε τέτοια εκπομπή. Έχει έναν πολύ έντονο ερωτισμό, χωρίς να στον πετάει, παιδί μου, ντε και καλά. Μου άρεσε, φοβερά παιγμένη, καλή σκηνοθεσία. Από τις πολύ καλές ταινίες πέρσινες. Μάλιστα. Τι άλλο είδα, γιατί είδα και χαζομάρες, ξέρεις τώρα, για να περάσει η ώρα στο αεροπλάνο. Είδα το Πελέ, η ιστορία ενός θρύλου. Ναι. Που είναι στοιχεία η ιστορία του Πελέ. Εντάξει, είναι σαν διαφήμιση του Πελέ, δηλαδή με την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν είναι, σαν ταινία είναι άστο. Okay. Εκτός κι αν είσαι φαν μεγάλος του Πελέ, μην το δεις. Είδα το Early Man, το οποίο είναι η καινούργια ταινία. Πώς λέγεται το στούντιο που κάνει Altman, που κάνει τις πλαστελίνες. Ναι. Συμπαθητικό και αυτό. Δεν έχω προλάβει να δω Jurassic, το καινούργιο Jurassic World, ακόμα. Και επίσης προσπαθούσα εναγωνίως να βρω λίγη ώρα το βράδυ για να πάω να δω τη διαδοχή, το Hereditary, που έχει βγει και στην Ελλάδα τώρα. Ναι. Το οποίο λένε ότι είναι το thriller της χρονιάς, ας πούμε. Αλλά δεν κατάφερε, γιατί στην Αμερική το έπαιζαν παντού. Αυτό και οι απίθανοι έπαιζαν παντού, σαν διαφήμιση βέβαια, γιατί οι απίθανοι τώρα βγήκανε. Αλλά δυστυχώς δεν το είδα. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε και κείμενο όμως, σύντομα γι' αυτό. Τι άλλο είδα? Τώρα είδα που είπες απίθανοι, είδα εγώ τους απίθανους. Τώρα το θυμήθηκα. Είδες το πρώτο τώρα. Όχι το πρώτο, το δεύτερο. Το πρώτο. Α, για πες. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ικανοποιημένος. Πολύ καλό χιούμορ, πολύ ωραία μηνύματα. Κλασικά. Έσπασε τα ρεκόρ εκεί στην Αμερική.
Πάρα πολύ ωραία ταινία, πολύ απολαυστική. Είναι, βέβαια, είναι από τις απολαυστικές ταινίες σε animation και η πρώτη ταινία ήταν πολύ ωραία. Δεν είχε επιλογή για αγγλικά voiceovers και μερικές φωνές ήταν στα ελληνικά, αλλά εντάξει. Ναι, εγώ δυστυχώς αποφεύγω τις μεταγλωτισμένες. Δεν είχε στο σινεμά που πήγα. Είδα και ακόμη πολύ, μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Λέγεται Blade of the Immortal. Είναι ταινία σαμουράι. Με έναν σαμουράι ο οποίος τον καταγιούνται, παιδί μου, δέχεται μια κατάρα και δεν μπορεί να πεθάνει. Και αναλαμβάνει να πάρει εκδίκηση για μια κοπελίτσα. Άμα σας αρέσουν ταινίες σαμουράι, πολύ καλοφτιαγμένη, πολύ ωραία αισθητικά. Μου άρεσε πολύ. Blade of the Immortal. Blade of the Immortal. Το είδες στο γυρισμό. Ναι. Το γυρισμό το είδες αυτό. Πηγαίνοντας. Όχι, δεν επηρεάστηκα από τον κόσμο. Αυτό λέω, μην επηρεάστηκες από τον κόσμο Tsushima τόσο πολύ. Είναι μόνο Tsushima. Είναι Ghost of Tsushima, Neo. Neo 2. Το Sekiro. Και το Sekiro, ναι. Είναι στη μόδα πλέον η ιαπωνική τέτοια κουλτούρα. Ναι, η καλή ωραία, η ωραία, η βαριά, η σκοτεινή ιαπωνική κουλτούρα που είναι και πολύ πιο, πώς θα το θέσω, πιο εύπεπτη για κοινό που δεν του αρέσει η pop κουλτούρα της Ιαπωνίας. Ναι, όχι, δεν είναι άνιμε, δεν είναι άνιμε. Όχι. Της Ιαπωνίας. Δηλαδή κάποιος που δεν ασχολείται με την pop κουλτούρα, άνετα ασχολείται με την Ιαπωνική, πώς τη λένε, την Ιαπωνική φεδουαρχική Ιαπωνία, ναι. Μόδα πολύ μεγάλη γενικά. Τώρα, Σάκη, είδες τίποτα. Από ταινίες, εγώ είδα το A Quiet Place. Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει και με κείμενα, έχει πει και ο Γιώργος. Μου άρεσε αρκετά. Έχω μερικά παραπονάκια, αλλά γενικά σαν concept και setting είναι φανταστική. Τι άλλο? Όχι, δεν είδα. Από ταινίες, παιδιά, δεν είδα καθόλου τώρα τελευταία. Μα καθόλου όμως. Τώρα το καλοκαίρι θέλω λίγο, μιας και κάνει και μια παύση βιομηχανία από τα games, να ασχοληθούμε. Να δω και καμιά σειρά που έχει μείνει, να δω και καμιά ταινία που έχει μείνει, τέτοια πράγματα. Τώρα, για να κλείσουμε, δεν θα κλείσουμε με τον παραδοσιακό τρόπο που κλείνουμε στα frame rate του τελευταίου καιρού, δηλαδή με δικές σας ερωτήσεις. Ωστόσο, από εσάς θέλω να αφήσετε ερωτήσεις, ό,τι ερώτηση θέλετε εσείς που να έχει σχέση με το concept των εκπομπών μας, έτσι, δηλαδή gaming, ταινίες, σειρές και τέτοια πράγματα, να τις αφήσετε από κάτω, ώστε την επόμενη φορά που θα ανέβει τέτοια εκπομπή, frame rate, να απαντήσουμε στις δικές σας ερωτήσεις. Εγώ θα δώσω πάσα ξανά στο LA, να δείτε έτσι ένα μικρό μοντάζ και vlog, θα έλεγα, από το ταξίδι του Γιώργου και του Αλέξανδρου στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, να πάρουμε έτσι και μία πιο ανάλαφρη, παιδί μου, νότα από την E3 και τα λέμε στην επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, είμαστε Μόναχο, περιμένουμε, έχουμε κανένα 2 ώρες αναμονής μέχρι να πετάξουμε για Λος Άντζελες. Όσο εμείς τα πετάμε, θα είναι και press conference της EA. Εμείς δυστυχώς δεν την προλάβουμε live. Εσείς όμως μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το site και εμείς θα ενημερωθούμε όταν φτάσουμε. Unboxcolix.com μόνο. Ναι, unboxcolix.com. Από εκεί και πέρα τα λέμε από το Los Angeles. Airbus A380, διόροφο, 525 άτομα χωρητικότητα, 900 χιλιόμετρα ταχύτητα, το μεγαλύτερο επιβατικό του κόσμου. Νομίζω σας αρέσουν λίγο τα αεροπλάνα. Είναι Κυριακή πρωί, για εσάς Κυριακή απόγευμα προς βράδυ.
Έχουμε ξυπνήσει πολύ νωρίς γιατί ήμασταν κουρασμένοι, δεν μας έρχεται και ύπνος, ήμασταν ενθουσιασμένοι. Είμαστε στο χώρο που θα συμβούν τα περισσότερα, όπως βλέπετε από πίσω μου, άμα είσαι και λάτρης του μπάσκετ, είναι ένα σημαντικό μέρος εδώ πέρα, είναι το γήπεδο των Lakers. Είμαστε στο δρόμο που θα συμβεί σε λίγα λεπτά, ακόμα είναι ακόμα άδειο τελείως, το briefing της Microsoft, άμα γυρίσει λίγο ο Άλεξ θα το δείτε. Γενικά μοιάζει σαν μια βρήκη καταιγίδα. Και εδώ πιο κάτω, από εδώ πέρα όλη αυτή, είναι το Convention Center στο οποίο γίνεται η E3. Λοιπόν, θα με συγχωρέσετε με λίγο, πάω να προσκυνήσω εδώ πέρα από πίσω μου τα διάφορα γάλματα που έχει. Και για πες πώς αισθάνεσαι που εσύ ειδικά βρίσκεσαι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι είναι ψέμα, δηλαδή δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, Άλεξ. Δηλαδή γίνεται ένας... δεν μπορώ να σου περιγράψω, αλήθεια. Ήταν αυτό που φανταζόσουν, είναι αυτό που φανταζόμουν σε υπερθετικό βαθμό, ας πούμε. Ακόμα καλύτερο. Ναι. Γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός. So choose the games you want to play. There are worlds to be saved, heroes to be made, and legends to become. Together. Thanks, and have a great... σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο του Λος Άντζελες για να δούμε πράγματα για τη Ubisoft. Εδώ πίσω παίζουν The Division 2 και στην κουρτίνα από πίσω έχει Odyssey. Εμείς έχουμε έρθει λοιπόν εδώ πέρα. Από την Κυριακή, αυτό εσείς το βλέπετε φυσικά ενώ έχουν σπάσει τα εμπάργκο, για να παίξουμε Odyssey πριν καν παρουσιαστεί. Το preview που θα φτιάξουμε θα το δείτε φυσικά σε ένα άλλο βίντεο. Η στιγμή επιτέλους έφτασε, καταφέραμε και ξεκλέψαμε λίγη ώρα από τη Ubisoft και είπαμε να περάσουμε μια βόλτα από εδώ. Οπότε πάμε, θέλω να μπούμε μαζί εδώ πέρα.
you need to exit to your far left. Πάει και από τις χιλιόμετρες, γιατί είμαι και γέρος άνθρωπος. Λοιπόν, με το που μπαίνεις, σε χτυπάνε τόσα ερεθίσματα, δεν ξέρω πού να πάω, αλήθεια. Βλέπω εκεί το Switch, πάμε προς το Switch εκεί πέρα, να δούμε άλλο είναι της Nintendo. Εντάξει, γίνεται ένας χαμός. Ελάτε. Δεν ξέρω αν την πιάνεις. Νομίζω ότι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε, όλο αυτό είναι η ουρά, είναι η ουρά για το Smash. Εδώ είναι και ο Cory Barlog, ο δημιουργός του God of War. Το παίζω άνετος, πιστεύω, μέχρι τώρα, εντάξει, δεν έχω λιποθυμίσει. Και έχει και πολύ ωραία θέση εκεί, βλέπεις τα πάντα live. Και ακριβώς απέναντι, ειρωνικά, είναι και τη Sony το booth, το οποίο θα πάμε μάλλον από γύρω για να μπούμε. Λοιπόν, είμαστε στο κέντρο του booth της Nintendo. Από πίσω όλοι παίζουν Smash. Από εδώ πέρα μπροστά μου, στο μπαλκονάκι πάνω, είναι το Treehouse, από εκεί που γίνεται η εκπομπή που βλέπετε στη σπίτι σας. Και εδώ μπροστά έχει από third parties κυρίως παιχνίδια που μπορείς να παίξεις. Έχει επίσης μέσα σε βιτρινούλες διάφορα αντικείμενα από χαρακτήρες της Nintendo. Έχει ας πούμε το καπέλο του Μάριο, έχει τα πιστόλια και τα παπούτσια του Μπαγιονέτα κτλ. Γίνεται ένας χαμός γενικά. Είμαστε πλέον στο South Hall, εδώ πέρα είναι οι περισσότερες third parties, οι μεγάλες εταιρείες δηλαδή. Θέλω απλά να πάμε μια βόλτα μαζί, να δείτε πρώτον πόση δουλειά ρίχνουν σε κάποια booths, τα οποία είναι υπέροχα, και το γενικότερο χαμό εκεί μέσα. Λοιπόν, ελάτε μαζί μου να σας περιηγήσω λίγο. Στα αριστερά μας είναι η Square Enix, θα το δούμε καλύτερα και όταν κάνουμε τον κύκλο. Και τώρα σκεφτείτε ότι είναι μία ώρα πριν κλείσει η έκθεση, δηλαδή είναι απόγευμα. Κάθε εταιρεία έχει και το δικό της store, ας το πω έτσι, όπου μπορείς να αγοράσεις αναμνηστικά κτλ. Γίνεται ένας πανικός σε κάθε ένα από αυτά, δηλαδή βλέπεις κάτι ουρές 15-20 λεπτών για να αγοράσουν αναμνηστικά. Βέβαια έχει πολύ ωραία πράγματα για να είμαι ειλικρινής. Ένα από τα αγαπημένα μου booths εδώ πέρα είναι της Capcom για το Resident Evil Remake. Έχει κάνει το ολόκληρο το αστυνομικό τμήμα της Raccoon City. Από πίσω είναι το Fortnite, πρέπει να φαίνεται λίγο. Και στα αριστερά είναι η Ubisoft. Θα περάσουμε από εκεί πιο αναλυτικά να τα δούμε. Εδώ πέρα είναι όλος ο χώρος της Ubisoft. Νομίζω ότι η Ubisoft πρέπει να έχει το μεγαλύτερο χώρο από third party στην έκθεση. Δηλαδή μετά τους δύο μεγάλους, Sony και Nintendo, νομίζω ότι η τρίτη μεγαλύτερη είναι η Ubisoft αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Το Odyssey φυσικά προωθείται πάρα πολύ έντονα, δηλαδή άμα δείτε και έξω από την έκθεση έχει ένα τεράστιο πανό, τεράστιο όμως με το Odyssey. Το Forza είναι απίθανο, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε εδώ πέρα την οθόνη, αν φαίνεται, αλλά τα γραφικά του είναι απλά αλλού. Και για το Forza έχουν και ένα αμαξάκι εδώ πέρα της πλάκας. Έχουν φέρει, παιδί μου, για να το προωθήσουν. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι η Activision. Έχει μόνο το Destiny και το Call of Duty να παίξεις. Δυστυχώς, εγώ πριν κοίταξα κάτω από το σήμα της έχει κάποια παιχνίδια. Ανάμεσά τους είναι και το Sekiro, Shadows Die Twice, της From Software. Και χάρηκα, νόμιζα να το παίξουμε, αλλά τελικά τζίφος. Είναι Τετάρτη πρωί, είμαστε στο booth της Square Enix. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να μπούμε να δούμε το καινούργιο παιχνίδι της Dontnod, το Twin Mirrors. Στο καπάκι έχουμε ραντεβού για το Just Cause 4 και αμέσως μετά για το Tomb Raider.
Έχει ένα πολύ ωραίο booth αριστερά που ξεκίνησε ο Αλέξανδρος, είναι το Dragon Quest. Το πιο εντυπωσιακό για μένα είναι εδώ πέρα στο Final Fantasy, που έχουν ένα ολόκληρο δέντρο στη μέση που είναι πολύ εντυπωσιακό. Και φυσικά το booth Tomb Raider που είναι τεράστιο και πολύ ωραίο, νομίζω ότι το έχουμε ξαναδείξει. Ακόμα μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια της έκθεσης, σε κάποιους από τους διαδρόμους τώρα πηγαίνουμε προς το West Hall, έχει ένα δωμάτιο στο οποίο γίνεται η έκθεση Into the Pixel. Είναι από concept artists που δουλεύουν στα βιντεοπαιχνίδια, έχουν συνεισφέρει ένα κομμάτι τέχνης από το παιχνίδι τους και το έχουν φέρει προς έκθεση εδώ πέρα. Έχει ορισμένα φανταστικά κομμάτια. Yeah.